έκτοτε μάχια μόνο 37 ευρώ και 20 λεπτά. Υποσέντονο κέρα 60x90, τα 120 τεμάχια μόνο 30 ευρώ και 80 λεπτά. Και τώρα η μοναδική αποκλειστικά ανδρική σερβιέτα Κράτιας Lee, τα 147 τεμάχια μόνο 68 ευρώ και 60 λεπτά. Κάντε τώρα παραγγελία 50 ευρώ και άνω και σας χαρίζουμε τα έξοδα αποστολής. Ή επισκεφτείτε την αποθήκη μας, Φιλολάου 39α, Αθήνα. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε και από κοντά. Νικοκύρης, 211-400-2424. E-shop www.nikokiris.gr. Θέλετε μείωση 30% έως 60% στην κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη συσκευή παραγωγής υδρογόνου. Διοχετεύουμε μέσω της συσκευής το υδρογόνο στην πολλαπλή και δημιουργούμε το τέλειο αποτέλεσμα. Μείωση καυσίμου 30 έως 60%, σχεδόν μηδενική ρήπη, αύξηση ισχύως κινητήρα πάνω από 15%, μακροζωία του κινητήρα 70%, τέλεια καύση καυσίμου. Εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι για την περίοδο χρήσης 30 ημερών, εμείς σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-52-49-330 και αποκτήστε τη μοναδική αυτή συσκευή παραγωγής υδρογόνου μόνο με 225 ευρώ. 210-52-49-330. Απόλο. Τα νέα πρόσωπα της πολιτικής στο Attica TV. Η τάξη του 2020 σηκώνει το χέρι και ζητά το λόγο. Γιατί το μέλλον ανήκει σε αυτούς που θα το ζήσουν. Μία εκπομπή διαλόγου με τον Γιάννη Αντύπη. Τσάου τσάου, ετοιμάζουμε καινούριες σειρές. Θα ταξιδεύουμε μαζί στην Ιταλία με πολλές συνταγές. Μακαρόνια, κρέατα, ψάρια, μη ρακομάντο. A casa di Vincenzo. Se vi rimeno. Senza ci pensare, non gagnasse questa vita. Se nascesse la data, non perdesse un minuto di tutto quello che ci sta. Senza tempo, senza scusa, mi pigliasse tutte cose e mi innamorasse ancora lei. Ένα πολιτιστικό γεγονός αφιερωμένο στο έργο και τις ημέρες του Γιάννη Ρίτσου με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για το έργο του ήταν η αφορμή να ενωθούν σημαντικές ποιητικές φωνές. Σκηνοθεσία ερμηνεία Νανά Παπαδάκη. Από την κινηματογραφική ομάδα Κλάσικους, συνεντεύξεις των συντελεστών και πλάνα της παράστασης για το δημοτικό κανάλι Attica TV. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο να συνεχίσουμε για λίγα λεπτά τη συζήτησή μας με τον κύριο Γερουλάνο και να κλείσουμε και έτσι την εκπομπή. Αυτό για να συνδέσω λίγο το ερώτημα που έκανα και πριν πάμε σε διαφημίσεις. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής. Το Κίνημα Αλλαγής είναι γνωστό ότι τοποθετείτε υπέρ της υποψηφιότητάς σας. Θα δώσετε εσείς το παρόν. Γενικότερα, βλέπετε όλη αυτή την πολιτική ατμόσφαιρα που υπάρχει, σας προβληματίζει όλο αυτό? Βεβαίως με προβληματίζει. Αυτό που με προβληματίζει πάνω απ' όλα είναι ότι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες ψηφοφόροι δεν πάνε πια στην κάλπη. Δηλαδή η διαφορά των ψηφισάντων από το 2005, από το 2009 μέχρι το 2015 είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι ψηφοφόροι. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι βαθιά αρρωστημένο μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και αυτό το οποίο δεν έχω δει ακόμα είναι τις δυνάμεις αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ώρα να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και να πάμε να ψηφίσουμε. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει μέσα από τη διαδικασία της καταγραφής των θέσεων των κομμάτων. Σήμερα έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν έχει καταγράψει τις θέσεις του, γιατί κατέβηκε μονοθεματικά να σβήσω τα μνημόνια και από τότε κινείται μόνο με βάση την εξουσία την οποία έχει στα χέρια του.
Έχουμε ένα κίνημα αλλαγής το οποίο έχει πάει και έχει έρθει μέσα από τα 40 κύματα. Πρόσωπα ήρθαν, πρόσωπα φύγανε, αλλάξαμε ονόματα και ούτω καθεξής. Αλλά πάλι χρειάζεται να κάνουμε μια πολύ σοβαρή καταγραφή του τι είναι αυτό που λέμε σήμερα για την ελληνική κοινωνία και για το μέλλον της. Έχεις μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι ουσιαστικά μια απομίμηση, αν θέλετε, μιας ευρωπαϊκής δεξιάς, η οποία δεν μπορώ να σας πω ότι εμένα με εμπνέει σε κανένα επίπεδο σήμερα, διότι έχει και στοιχεία τα οποία, ενώ η λαϊκή δεξιά στην, έχει και στοιχεία με τα οποία εγώ δεν θα ήθελα η δεξιά στην Ελλάδα να, έχει, να ταυτίζεται. Έχουμε μια γκάμα κομμάτων λοιπόν σήμερα που έχει βολευτεί με τα μνημόνια, έχει κάτσει πίσω, έχει πει ρε παιδιά, αφού αυτό το σχέδιο μας το δίνει κάποιος άλλος, θα κάνουμε αυτό, και δεν έχουν κάτι να ασχοληθούν με το ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι είναι μοναδική ευκαιρία μέσα από αυτά τα συνέδρια, μέσα από αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, να φτιάξουμε το σχέδιο για την Ελλάδα από Έλληνες και από ελληνικά κόμματα, τα οποία θα αρχίσουν να παίρνουν τη δουλειά τους πιο σοβαρά. Άρα συμπεραίνω αυτό με το ότι θα δώσω και το παρόν στο συνέδριο που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Ναι, βέβαια, θα πάω γιατί θεωρώ ότι οτιδήποτε τέτοια προσπάθεια γίνεται, έστω και αν είναι από ένα κόμμα με το οποίο έχω κατά καιρούς εκφράσει τις διαφωνίες μου, είναι μια ευκαιρία για να πάνε τα πράγματα μπροστά. Το σημαντικό είναι να μην χαθεί η ευκαιρία, γιατί στο παρελθόν είχαμε συνέδρια που δεν πέτυχαν το στόχο που θέλαμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω και κλείσουμε και την εκπομπή. Είναι ένα ερώτημα που το θέτω σχεδόν σε όλους τους υποψηφίους. Γιατί να σας στηρίξουν οι πολίτες? Διότι φέρνω μια εμπειρία η οποία πιστεύω ότι έχει την γκάμα την οποία χρειάζεται η Αθήνα. Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Δεν ψάχνω από τη μία δημόσια θέση που έχω να πάω στην επόμενη δημόσια θέση. Έχω την εταιρεία μου, είμαι επιχειρηματίας. Να χτυπήσω ξύλο, το ιχθυοτροφείο το οποίο έχουμε είναι μια εταιρεία η οποία διακινεί το προϊόν της σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εταιρεία που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όταν έφυγα από το Υπουργείο γύρισα πίσω στην εταιρεία μου. Μόνο τώρα που νιώθω ότι είναι κάτι στο οποίο μπορώ να συμβάλλω, ξαναέρχομαι μέσα σε αυτό. Και το λέω αυτό διότι η οικογένειά μου πάντα ασχολιόταν με τα κοινά, αλλά σπάνια με τις εκλογές. Δηλαδή, λίγα από τα μέλη της οικογένειάς μου είχαν ασχοληθεί ποτέ να εκλεγούν. Πιστεύουμε όμως πάντα ότι πρέπει να προσφέρεις. Αν λοιπόν σήμερα η εμπειρία μου αυτή από τον ιδιωτικό τομέα, η εμπειρία μου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, που είναι ένα Υπουργείο κομβικό για το μέλλον της Αθήνας, η εμπειρία μου λοιπόν από την. Από τη δράση μου μέσα στην κοινωνία όλο αυτό τον καιρό φέρνει στο τραπέζι κάτι το οποίο έχει τις δεξιότητες που χρειάζονται για το Δήμο της Αθήνας. Και παραμένετε αυτοδιοικητικός όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα? Εγώ έχω πει ότι ό,τι και να γίνει θα μείνω στο Δήμο για τα επόμενα 4 χρόνια. Αν εκλεγώ Δήμαρχος θα αναζητήσω την κρίση των Αθηναίων στο τέλος της τετραετίας. Πράγμα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι κάθονται και μεταφεύγουν για άλλα πράγματα. Και ότι σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπα, θα κάνω το δρόμο, το γραφείο μου. Ότι θα νιώθει κάθε Αθηναίος ότι έχει δήμαρχο, ότι ο δήμαρχος είναι κοντά τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γερουλάνο, για αυτή τη συζήτηση, για αυτή τη συνέντευξη. Αμέσως μετά, κάποιες μέρες μετά το debate όλων των υποψηφίων, νομίζω είναι χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις, γιατί επί της ουσίας βρισκόμαστε λιγότερο από 2 μήνες από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται Παρασκευή σήμερα η εκπομπή. Να έχετε όλοι ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Αμέσως μετά υπάρχει Λύση και Σοφία Μίτιλη. Έτσι η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Αλεξάνδρα Ντούσκα. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 3 η ώρα εδώ στις Δημοσκοπίζες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
βήμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι και περιφέρειες σε πρώτο πλάνο. Οι πρωτοβουλίες και τα αγκάθια της αυτοδιοίκησης. Οι κρίσιμες αποφάσεις και οι κόκκινες γραμμές. Αυτοψία στα προβλήματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις. Καθημερινά στις 6 με την Αλεξάνδρα Ντούσκα. Day to day. 90 λεπτά ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει στον χώρο της οικονομίας, των επιχειρήσεων, των επενδύσεων, του χρηματιστηρίου. Day to day με τον Ανέστη Ντόκα. Κάθε μέρα στις 10.30 το πρωί. Apollo Parking και στη Θεσσαλονίκη. Για κάθε σας αεροπορικό ταξίδι, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας στο πιο ασφαλές μέρος. Apollo Parking. Με έμπειρο και υπεύθυνο προσωπικό. Ιδιόκτητα van για την δωρεάν μεταφορά σας προς και από το αεροδρόμιο. Αφήστε σε εμάς την ευθύνη και πάρτε εσείς τα κλειδιά. Προσφορά γνωριμίας. Μόνο 11 ευρώ το τριήμερο. Apollo Parking. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μαζί ταξιδεύουμε. Μήπως η ανάγκη για ζεστό νερό επιβαρύνει την οικογένειά σας με υψηλούς λογαριασμούς στις εταιρείες ηλεκτρισμού? Αντωνακάκη Solar Energy. Ηλιακοί θερμοσύφωνες για μια ζωή. Εποφεληθείτε άμεσα και μειώστε την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%. Ασύγκριτη ποιότητα και αισθητική. Ακούστε και συγκρίνετε. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας Αντωνακάκης σπάει όλα τα ρεκόρ ποιότητας και τιμής. Τώρα νέο μοντέλο 150 λίτρα μόνο 595 ευρώ. Αν δεν μας ξέρετε, καιρός να μας μάθετε. Φιλαδελφίας 280, Αχαρνέ. 210-2525-955. Ή στο antonakakis.gr για αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Antonakakis Solar Energy. Ηλιακός θερμοσύφωνας με επισμαλτωμένο δοχείο. Ανωδική προστασία από σκουριές και ηλεκτρολύσεις. Αντιψυκτικό υγρό για προστασία από τον παγετό. Ασφάλεια υπερθέρμανσης. Επισμαλτωμένη αντίσταση. Θερμοστάτη ασφαλείας. Χάλκινους συλλέκτες υψηλής απόδοσης. Και τζάμι ασφαλείας. Με 10 χρόνια εγγύηση. Μόνο η Αντωνακάκη Solar Energy μπορεί. Γιατί κατασκευάζει, τοποθετεί και συντηρεί ηλιακούς θερμοσύφωνες για μια ζωή. Με ελληνικά χέρια, κουράγιο και έμπνευση παρέχουμε ζεστό νερό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Αν δεν μας ξέρετε, είναι καιρός να μας μάθετε. Επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας Λεωφόρος Φιλαδελφίας 280 Αχαρνέ ή τηλεφωνήστε στο 210-2525-955 και κάντε την παραγγελία σας τώρα. Μειώστε τους λογαριασμούς σας. Η προσφορά διαρκεί για λίγες μέρες ακόμη. Apollo Rent a Car. Ενοικιάστε ένα αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα από την Apollo στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ειδικές τιμές για μακροχρόνιες ενοικιάσεις. Apollo. Παράδοση, παραλαβή, όπου θέλετε. Τώρα τα γραφεία μας και στο αεροδρόμιο. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Τηλεφωνικό κέντρο 210-52-47-515. Apollo. Αυτό είναι όλο. Ciao ciao, ετοιμάζουμε καινούριες σειρές. Θα ταξιδεύουμε μαζί στην Ιταλία με πολλές συνταγές. Μακαρόνια, κρέατα, ψάρια, μη ρακομάντο. A casa di Vincenzo. Σε περιμένω. Senza tempo, senza scusa, me vogliasse tutte cose e mi innamorasse ancora di Φυσικό να μην ξέρεις τα πάντα για τον ΟΠΑΠ και τα παιχνίδια του.
Κανείς στον ΟΠΑΠ δεν γνωρίζει πού βρίσκονται τα σκράτς που κερδίζουν. Όλα τα σκράτς έρχονται σφραγισμένα σε πακέτα από προμηθευτή στο εξωτερικό και διανέμονται τυχαία στα σημεία πώλησης. Δεν το ήξερα. Δεν λέω ότι το ήξερες, αλλά το έμαθες. Τώρα ξέρεις την αλήθεια. ΟΠΑΠ. Ο Νικόλαος Τσελεμεντές μας αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της μαγειρικής του αυτό το Σάββατο στα Παραπολιτικά. Μην χάσετε το 10ο τόμο «Βασικές συνταγές και μυστικά». Ανακαλύψτε όλες τις αυθεντικές συνταγές του Νικόλαου Τσελεμεντέ για τις βασικές παρασκευές, αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές του που θα απογειώσουν τη μαγειρική σας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ξύπνα με Κρικρή Super Spoon, μπανάνα, μάγκο, λιναρόσφορος, δημητριακά. Δύναμη και ενέργεια σε μια απολαυστική κουταλιά. Με το καλημέρα. Είστε έτοιμοι για κάτι διαφορετικό από τη Δέλτα? Νέα 100% φυτικά ροφήματα Δέλτα από ελληνικά αμύγδαλα. Φυσικά, ανάλαφρα και ατελείωτα απολαυστικά. Νέα φυτικά ροφήματα Δέλτα. Αμύγδαλο. Τώρα ο καρπός αλλιώς. Και κύριε, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας η Σάνδρα Ιεράγγελου, η φοροτεχνικός μας, ο Δημήτρης Ομπούκας, ο δικηγόρος μας, και η Ασπασία Παπαθανασοπούλου, η εργατολόγος. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Στις φετινές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2018 από κάθε πηγή. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων εκπνέει στις 30 Ιουνίου, ενώ δεν υπάρχει παραμικρή αλλαγή στα χρονοδιαγράμματα εξόφλησης των δόσεων. Ουσιαστικές αλλαγές δεν υπάρχουν φέτος στο καθοριστικό σημείωμα, καθώς για πρώτη φορά οι σύζυγοι, άσχετα με το εάν υποβάλλουν ή όχι κοινή φορολογική δήλωση, θα λάβουν ο καθένας το δικό του εκαθαριστικό. Στις 31 Μαρτίου θα κλείσει προσωρινά η πλατφόρμα της επιδότησης ενοικίου επιδομαστέγασης.gr για την πληρωμή της πρώτης δόσης και των αναδρομικών. Ειδικότερα θα κλείσει η πλατφόρμα την Κυριακή προκειμένου μέσα στον Απρίλιο να καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά, όπως αναφέρεται και στην υπουργική απόφαση, θα δοθούν με την πρώτη δόση, η οποία λογικά θα πληρωθεί αρχές Απριλίου. Με πρόστιμο 3% το μήνα απειλείται όποιος εργοδότης δεν καταβάλει αναδρομικά από την 1η Δευτέρου 2019 τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, 20,2% επί των καθαρών αποδοχών των αμοιβωμένων με απόδειξη δαπάνης. Μάλιστα, το πρόστιμο αυτό προσαυξάνεται με 1% για κάθε επιπλέον μήνα που δεν καταβληθούν οι σχετικές εισφορές, ενώ διαχρονικά πρέπει να φτάσει κατά το μέγιστο στο 100% της κύριας οφειλής για εισφορές. Στην προσωρινή σύνταξη και πότε χορηγείται και πότε όχι, αναφέρθηκε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη. Υπό προϋποθέσεις που δεν έχουν αλλάξει, να έχουν διακόψει την εργασία τους, φυσικά, να μην οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, ένα μεγάλο κομμάτι σημαντικό, να μην χρειάζεται η εξαγορά πλασματικών χρόνων, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Μάλιστα. Και να μην απαιτείται για την θεμελίωση του δικαιώματος χρόνος από το εξωτερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε αυτή Εκτός, τη στιγμή. Εκτός εάν ο χρόνος στην Ελλάδα που έχει πραγματοποιηθεί επαρκεί για συνταξιοδότηση. Όταν θα κάνουμε λοιπόν τη χειρόγραφη, αυτό που θα περιμένουμε είναι να εκδοθεί ένα ποσό προσωρινής εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όπως τις είπαμε πριν, το οποίο θα αντιστοιχεί στο ύψος μιας εθνικής έως 2, δηλαδή από 384 έως 768. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό το ποσό μειώνεται εφόσον δικαιούμαστε μειωμένη σύνταξη ή εφόσον πάμε για σύνταξη αναπηρίας και το ποσοστό της αναπηρίας δεν είναι 80%.
προσωρινή σύνταξη δεν χορηγείται εφόσον συντρέχουν οι εξής λόγοι και τους έχουμε δείξει και τους έχουμε βάλει στην κάρτα για να τους δουν και τηλεθετές. Mm-hmm. Όταν ο ασφαλισμένος δηλώνει γραπτός κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης. Πολύ ωραία. Έχει το δικαίωμα να δηλώσει λοιπόν ότι δεν επιθυμεί. Mm-hmm. Αλλά έχει το δικαίωμα και να ανακαλέσει αυτή τη δήλωση στο μέλλον και μετά από 3, 4, 5 μήνες να δηλώσει ότι τελικά επιθυμώ. Επίσης, όταν δεν πληρούνται οι κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Αυτό πρέπει να είναι οφθαλμοφανές. Δηλαδή, κάποιος θα δηλώσει ότι είναι στην ηλικία γιατί έχει τα απαιτούμενα ένσημα. Αν πρόκειται για μια γυναίκα 50 ετών, ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά τον Αύγουστο του 2015 δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν γυναίκες στα 50 έτη. Άρα, δεν θα δώσουν προσωρινή σύνταξη γιατί δεν προκύπτει δυνατότητα συνταξιοδότησης. Όταν κάποιος παίρνει άλλη σύνταξη από ίδια αιτία, δηλαδή καταθέτει μία αίτηση για σύνταξη γύρατος και παίρνει μία δεύτερη σύνταξη γύρατος ή έχει καταθέσει και παίρνει μία προσωρινή, δεν έχει γίνει ακόμα η επεξεργασία του αιτήματος, δεν μπορεί να πάρει προσωρινή σε αυτή την περίπτωση. Αν όμως παίρνει για άλλη αιτία, δηλαδή αν παίρνει μία σύνταξη λόγω θανάτου και καταθέτει μία καινούργια αίτηση για σύνταξη γύρατος, τότε μπορεί να πάρει δύο προσωρινές συντάξεις, όπως θα πάρει και δύο συντάξεις. Μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος προσωρινή σύνταξη ουσιαστικά παίρνει μια προσωρινή για να αντικαταστήσει ένα εισόδημα, επειδή το έχει χάσει λόγω της εργασίας του. Όταν λοιπόν συνεχίζει να εργάζεται, δεν υπάρχει αυτός ο λόγος για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης. Μπορούμε να δούμε στην πράξη επίσης κάποιος να μην εργάζεται τη στιγμή που καταθέτει αίτημα συνταξιοδότησης, να παίρνει προσωρινή σύνταξη και στην πορεία, επειδή διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα η απονομή της κύριας ή επειδή τυχαίνει να ξαναεργαστεί, πρέπει να το δηλώσει. Mm-hmm. Σταματάει τότε η χορήγηση της προσωρινής και στη συνέχεια, όταν θα βγει η οριστική, θα πάρει αυτή τη διαφορά που δικαιούται. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν κανονισμοί Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης. Ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να κάνει κάποιος. Αναφερθήκαμε στην χειρόγραφη αίτηση, είναι ο νόμος 4499. Εκεί το ποσό της προσωρινής σύνταξης είναι το 80% του ποσού της οριστικής. Κατά προσέγγιση πάντα, αλλά έτσι ορίζει ο νόμος ότι μπορεί να προσδιοριστεί ως το 80% του ποσού της σύνταξης. Στα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η κυρία Βενετία Κουσία, σύμβουλος επιχειρήσεων. Αυτά τα επαγγέλματα που έχουν πέρασει και που αλλάζουν συνέχεια και δεν τα ξέρουμε, ναι, και μέσα σε 4 χρόνια θα έχουν αλλάξει. Άρα ό,τι βλέπουν οι mm-hmm. άνθρωποι δεν πρέπει να προσανατολίζουν το μυαλό τους ότι μετά από 4 χρόνια πανεπιστήμιο, ενδεχομένως και ένα χρόνο στρατό 5 αν είναι αγόρι, ναι, και άλλο ένα στα 6 και στα 7 χρόνια, αυτά που θα μάθουν θα ισχύουν ακόμα. Μάλιστα. Θα έχουν ξεχαστεί. Στο πανεπιστήμιο μπαίνεις για να οργανώσεις τη σκέψη σου mm-hmm. σε ένα αντικείμενο που σου αρέσει, προκειμένου εκτός από το πανεπιστήμιο να ασχοληθείς και με όλα αυτά που γράφονται γύρω από το θέμα σου και να κατατοπιστείς περίπου πώς είναι. Δεν μπαίνεις για να βρεις δουλειά οπωσδήποτε στο αντικείμενο αυτό που θα σπουδάσεις, διότι αν ήταν έτσι δεν θα σπουδάζαμε φιλοσοφία, mm. δεν θα σπουδάζαμε θεολογία, ναι, δεν θα σπουδάζαμε όλα αυτά τα... δεν θα σπουδάζαμε ιατρική εφόσον έχουμε τόσους γιατρούς πλέον και τους διώχνουμε στο εξωτερικό. Σωστά. Και πολλά άλλα. Δηλαδή δεν μπορεί να... πρέπει να πάω στο πανεπιστήμιο αν μου αρέσει. Έτσι. Αν δεν μου αρέσει μπορεί να πρέπει να πάω σε μια σχολή επαγγελματική, ναι, για να γίνω ένας τεχνίτης και ένας τεχνικός ο οποίος θα αγαπάει τη δουλειά του και θα εξελιχθεί. Δεν εξελίσσονται οι άνθρωποι μόνο του πανεπιστημίου. Αντίθετα, στην Ελλάδα έχουμε και πάρα πολλούς overqualified, mm-hmm. τους λεγόμενους, οι οποίοι όμως, δηλαδή με πολλά πτυχία, αλλά όχι τα προσόντα και τις δεξιότητες που ζητάνε οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχουμε μια τεράστια αναντιστοιχία mm-hmm. μεταξύ του τι ζητάνε οι επιχειρήσεις και τι ξέρουν mm-hmm. τα παιδιά να κάνουν. Όταν λοιπόν τα δω για να πάω στο πανεπιστήμιο, σημαίνει ότι ξέρω βέβαια επίσης να διαβάζω και εφημερίδες και σημαίνει επίσης ότι ξέρω να πλοηγούμε στο ίντερνετ και να βρω πληροφορίες από επαγγέλματα και από εξελίξεις από το εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν θα μου πει η μαμά μου που θα πάω, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν γιατρός ή ο μπαμπάς μου ήταν υδραυλικός. Πρέπει να έχω απογαλακτιστεί mm-hmm. στην ηλικία αυτή.
Και επίσης είναι φυσιολογικό τα παιδιά να μην ξέρουν τι εστί το επάγγελμα του δικηγόρου, Φερρυππίν. Μπορεί να μ' αρέσουν τα νομικά ή να μ' αρέσει να σπουδάσω αρχιτεκτονική, αλλά να μην ξέρω το επάγγελμα. Δεν το επιλέγω επειδή ξέρω το επάγγελμα. Το επιλέγω επειδή μ' αρέσουν οι σπουδές που θα κάνω για να ασχοληθώ εις βάθος, γιατί focus is the new IQ, δηλαδή η εστίαση αποτελεί ένδειξη ευστροφίας και πρέπει να το κάνω προς αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση, και να έχω επίσης και στο μυαλό μου ότι τα περισσότερα επαγγέλματα πλέον αλλάζουν και τρόπο. Δηλαδή, αν σπουδάσω πληροφορική, μπορεί να πρέπει να δουλέψω από το σπίτι μου. Ναι. Άρα μου αρέσει να δουλεύω εμένα μόνος μου. Σωστά. Μπορεί να πρέπει να δουλεύω σε διάφορα μέρη και να ταξιδεύω. Μου αρέσει να ταξιδεύω και να πηγαίνω σε καινούργια μέρη, να γνωρίζω καινούργιους συναδέλφους. Mm-hmm. Μου αρέσει η λογιστική, να βρεθώ και να ασχολούμαι 9 ώρες με το ίδιο αντικείμενο και να κινδυνεύω βέβαια να μου πάρει τη δουλειά ένα software, δεδομένου ότι τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα τα κάνει με λιγότερα λάθη ή σχεδόν με κανένα λάθος. Σωστά. Και με μεγαλύτερη υπομονή το κομπιούτερ. Αυτές είναι, νομίζω, σκέψεις οι οποίες δεν είναι δύσκολες αν παρακολουθείς το τι γίνεται γύρω σου. Σωστά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Είναι φυσικό να μην ξέρεις τα πάντα για τον ΟΠΑΠ και τα παιχνίδια του. Πριν από κάθε κλήρωση του Τζόκερ, οι κληρωτήδες και τα σφαιρίδια ελέγχονται από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Κληρώσεων. Και αυτή δεν είναι το ΟΠΑΠ. Όχι, είναι ανεξάρτητη. Το λέει και το όνομά της. Τώρα ξέρεις την αλήθεια. ΟΠΑΠ. Ο χορός είναι παντού γύρω μας. Ο χορός είναι στις εικόνες που μας μεγάλωσαν και στις γεύσεις που ήρθαν για να αγαπήσουμε. Νέα πίτα, χορευτή από τη Χρυσή Ζήμη. Πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κοτόπιτα. Χρυσή Ζήμη, δεν έτυχε. Νομοθεσία ανώνυμων εταιριών. Το πρώτο συγγραφικό έργο του συγγραφέα, ορκωτού λογιστή, Πανάρε του Βαρδάνη. Το έργο αυτό απευθύνεται σε κάθε λογιστή, οικονομικό διευθυντή, σύμβουλο επιχειρήσεων, στελέχη διοίκησης νομικών οντοτήτων, νομικούς, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Νομοθεσία ανώνυμων εταιριών. Διατίθεται μέσω του βιβλιοπωλείου Δήμα Καράκος. Κυκλοφορούμε όλοι με ποδήλατα για την υγεία μας, το περιβάλλον, το κυκλοφοριακό. Έχετε ποδήλατο δίκυκλο ή τρίκυκλο? Τοποθετήστε τώρα μια αξιόπιστη εργοστασιακή βενζινομηχανή ειδική για ποδήλατο, πανεύκολη στη χρήση. Με 2 λίτρα βενζίνη κάνετε 500 χιλιόμετρα. Μία έξυπνη και οικονομική καινοτομία. Μετατρέπουμε όλα τα αναπηρικά αμαξίδια σε μηχανικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Με μία κίνηση διπλώνει. Ευκολία στη μετακίνησή σας. Ταχύτητα όσο θέλετε. Μεγάλη αυτονομία. Ανεβαίνουν ανηφόρα. Σέρβις, επισκευές. Αγοράζουμε μεταχειρισμένα αμαξίδια. Λιωσίων 103. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5249-053. Έλα, μπράβο! Πάτε με μια ώρα, ρε! Τι κάνεις! Πάτε από
90 λεπτά ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει στον χώρο της οικονομίας, των επιχειρήσεων, των επενδύσεων, του χρηματιστηρίου. Day to day με τον Ανέστη Ντόκου. Κάθε μέρα στις 10.30 το πρωί. Είπαμε, τα ζώα δεν είναι δώρα. Λέμε όχι στα παπάκια, στα κοτοπουλάκια, στα κουνελάκια, στα σκυλάκια, στα γατάκια, της βιτρίνας, των βλανόδιων, των αγγελιών, της λαϊκής. Θέλει το παιδί, το ανήψει, το βαφτιστήρι, ζωάκι. Πάρτο και επισκεφτείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας να προσφέρετε λίγο χρόνο χαρά στα αδέσποτα. Θες να κάνεις δώρα? Πασχαλινό μπαζάρ Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης. 13 και 14 Απριλίου. Πρώτο Γυμνάσιο Λύκειο Γρηγορίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη Αττικής. 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Κάνεις δώρα βοηθώντας τα αδέσποτα να έχουν μια καλύτερη ζωή. www.zeil.gr. Ciao ciao. Ετοιμάζουμε καινούριες σειρές. Θα ταξιδεύουμε μαζί στην Ιταλία με πολλές συνταγές. Μακαρόνια, κρέατα, ψάρια. Mi raccomando, a casa di Vincenzo. Se vi rimeno. Senza ci pensare, non gagnasse di sta vita. Se nascesse la davata, non perdesse un minuto tutto quello che ci sta. Senza tempo, senza scusa, mi vigliasse tutte cose e non innamorasse ancora di... Με αφορμή τις μαρτυρίες Ελλήνων επιχειρηματιών, θα σας προτείνω αποδεδειγμένες και αποτελεσματικές τεχνικές marketing για τη δική σας επιχείρηση. Marketing in Practice and More με το Θέμη 41. Είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Σήμερα κοντά μας είναι η Σάνδρα Γεράγγελου, η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Σάνδρα μου. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης Ομπούκας είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι. Έχουμε να δούμε πολλά θέματα, να ξεκινήσουμε όμως, γιατί από χτες πλέον άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων, Σάνδρα μου, χωρίς αλλαγές. Πράγματι, από χθες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι και έτοιμο το σύστημα να υποδεχθεί τις δηλώσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι από πολλές τράπεζες δεν έχουν αναρτηθεί τα ποσά των τόκων και των τοκοχρεωτικών δόσεων δανείων. Όπως επίσης, αρκετά ταμεία δεν έχουν ανεβάσει τις αποδοχές. Επομένως, καλό θα ήταν ο κόσμος να κάνει λίγο υπομονή για να μην έχουμε φαινόμενα όπως τα περσινά, κυρίως σε συνταξιούχους που είχαν σπεύσει να κάνουν την φορολογική τους δήλωση. Τελικά διαπίστωσαν ότι οι βεβαιώσεις οι οποίες είχαν αναρτηθεί ήταν λανθασμένες και αναγκάστηκαν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι δεν έχουμε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Η βασική αλλαγή αφορά στα εκαθαριστικά φόρου εισοδήματος. Όσοι σύζυγοι επιλέξουν, έχουν ήδη επιλέξει, γιατί ουσιαστικά θα έπρεπε να αποφασίσουν αν θα υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση ή χωριστή μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2019, πλέον δεν μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, εκτός και αν έχει πραγματοποιηθεί ο γάμος μετά τις 28 Φεβρουαρίου. Όσοι λοιπόν υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, θα δουν ότι φέτος θα εκδοθεί διαφορετικό ξεχωριστό εκαθαριστικό στους δύο συζύγους. Ένα εκαθαριστικό για τη σύζυγο, ένα για το σύζυγο ή αντίστοιχα για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. Mm-hmm. Αυτό έχει το θετικό ότι πλέον ο φόρος βεβαιώνεται χωριστά στο άφημί του κάθε συζύγου και όχι σαν σύνολο στον υπόχρεο. Όπως επίσης δεν χάνονται και επιστροφές φόρου. Είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου η σύζυγος ή ο σύζυγος μπορεί να έχει επιστροφή φόρου, ο άλλος να πληρώσει φόρο, γινόταν ψηφισμός και έτσι έχανε την επιστροφή φόρου. Δεν λάμβανε δηλαδή στο χέρι τα χρήματά του. Το φαινόμενο αυτό πλέον δεν θα υπάρχει. Και βέβαια η άλλη αλλαγή, όπως αναφέραμε και πριν, είναι η επιλογή που έχουν πλέον οι έγκαμοι,
παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η έγαμη συμβίωσή τους, να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Βέβαια, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος που φέτος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση θα ισχύσει και του χρόνου. Και του χρόνου. Κάθε χρόνο θα πρέπει να ανανεώνει την αίτηση αυτή. Σίγουρα θα πρέπει να προσέξουν όσοι υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις το κομμάτι των τεκμηρίων. Στην κοινή φορολογική δήλωση υπήρχε η δυνατότητα να καλύψουν τα τεκμήρια με το οικογενειακό εισόδημα. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Ο κάθε σύζυγος θα πρέπει να καλύπτει τα τεκμήρια του με τα ατομικά του εισοδήματα. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Στην κοινή φορολογική δήλωση, εφόσον ο ένας σύζυγος δεν είχε συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών, μπορούσε να δανειστεί από τον άλλο σύζυγο. Στις χωριστές φορολογικές δηλώσεις επίσης δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο κάθε σύζυγος θα πρέπει να καλύπτει ατομικά το ποσοστό δαπανών για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Είναι οι βασικές αλλαγές που έχουμε και μία παρατήρηση ακόμα που το αντιμετωπίσαμε πολλές φορές πέρυσι σε σχέση με τη φιλοξενία. Από πέρυσι θα πρέπει και ο φιλοξενούμενος αλλά και αυτός που φιλοξενεί να δηλώνει το άφημί με τον οποίο συγκατοικεί. Είχαμε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα γονείς που μπορεί να φιλοξενούσαν το παιδί τους, δεν δήλωναν το άφημί του παιδιού, ότι το φιλοξενεί. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί το παιδί αντίστοιχα στη φορολογική του δήλωση να μπορέσει να υποβάλει τη δήλωσή του. Πολύ μεγάλη λοιπόν προσοχή. Όσοι έχουν φιλοξενούμενους θα πρέπει να δηλώσουν το αφημί τους για να μπορεί και ο φιλοξενούμενος αντίστοιχα να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση και να δηλώσει τη φιλοξενία. Εμείς έχουμε ετοιμάσει σε κάρτες για να σας δείξουμε όλα τα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Όταν είμαστε έτοιμοι, σας παρακαλώ πολύ να δείξουμε αυτά τα βήματα για τις φορολογικές δηλώσεις. Πολύ γνωστή διαδικασία. Πλέον εισέρχομαι με τους κωδικούς TaxNet, άντρα μου. Ναι. Για τους συζύγους που θα υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση, χρησιμοποιούμε τους κωδικούς του συζύγου, του υπόχρεου. Οι σύζυγοι φυσικά που θα κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα πρέπει ο καθένας να έχει δικούς του κωδικούς. Αν η σύζυγος, για παράδειγμα, δεν έχει βγάλει μέχρι στιγμής δικούς της κωδικούς TaxNet, θα πρέπει οπωσδήποτε πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να βγάλει τους κωδικούς της. Επιλέγουμε το έτος για το οποίο θέλουμε να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση. Στη συνέχεια θα μπούμε στο έντυπο Ε1, θα χρειαστεί να κάνουμε επιβεβαίωση στα προσωπικά μας στοιχεία. Πολύ μεγάλη προσοχή, αν υπάρχει κάποια αλλαγή θα πρέπει να γίνει και αντίστοιχη διόρθωση. Αφού επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία μας, είναι δυνατή η υποβολή της φορολογικής μας δήλωσης. Πολύ μεγάλη προσοχή, εφόσον υπάρχουν και συμπληρωματικά έντυπα, για παράδειγμα Ε2, εφόσον έχουμε εισπράττουμε εισοδήματα από ακίνητα ή έχουμε κενά ακίνητα τα οποία θα πρέπει να δηλώσουμε, θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί το Ε2 και να υποβληθεί, όπως ισχύει και για το Ε3, δηλαδή όποιος είναι επιτηδευματίας, ελεύθερος επαγγελματίας, έχει αγροτικά εισοδήματα και υποχρεούται σε υποβολή του Ε3, θα πρέπει πρώτα να υποβάλει τα συμπληρωματικά έντυπα για να μπορέσει να οριστικοποιήσει το Ε1, που είναι και το βασικό έντυπο της φορολογικής μας δήλωσης. Εάν τώρα η σύζυγος πρέπει να υποβάλει Ε3, θα πρέπει να το κάνει με τους δικούς της κωδικούς και στη συνέχεια ο σύζυγος υποβάλει το Ε1. Επίσης, συμπληρώνω το έντυπο Ε1 με όλα αυτά τα οποία είπαμε και σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τους τηλεθεατές μας, γιατί μας ενημερώνουν. Και βεβαίως να προσέξουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της δήλωσής τους. Αυτό είναι βασικό, να ελέγξουν και τους προσυμπληρωμένους κωδικούς όσον αφορά τη μισθοδοσία, όσον αφορά τις συντάξεις. Όπως είπαμε και πριν, πέρυσι είχαμε πολλά περιστατικά που είχαν αναρτηθεί λανθασμένες βεβαίως αποδοχών, άρα να γίνει ένας έλεγχος. Επίσης, όσοι είχαν ανίσπρακτες αποδοχές μέσα στο 2018, θα πρέπει ο εργοδότης να
αναρτήσει το αρχείο με μόνο τις αποδοχές που πραγματικά έχει εισπράξει ο εργαζόμενος, ώστε να μην φορολογηθεί για εισοδήματα τα οποία δεν έχει εισπράξει μέσα στο 2018. Πρέπει να το τσεκάρουν, πρέπει να το τσεκάρουν και δεν μπορεί ο φορολογούμενος να το διορθώσει. Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον φορέα, εφόσον πρόκειται για μισθοδοσία με τον εργοδότη του, εφόσον πρόκειται για συντάξεις με το αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο, για να αναρτήσουν εκ νέου το σωστό αρχείο. Όσον αφορά τους τόκους που και αυτοί θα είναι προσυμπληρωμένοι, να θυμίσουμε στους συνδικαιούχους των λογαριασμών ότι το συνολικό ποσό των τόκων δεν επιμερίζεται στους συνδικαιούχους, αλλά μπαίνει αυτόματα ολόκληρο σε όλους τους συνδικαιούχους. Άρα θα πρέπει από μόνοι τους να επιμερίσουν το ποσό των τόκων στους πραγματικούς δικαιούχους. Και φυσικά και στις τοκοχρεωτικές δόσεις δανείων θα πρέπει και εκεί να γίνει ένας έλεγχος, γιατί και αυτά θα είναι προσυμπληρωμένα. Υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουμε το αποτέλεσμα της εκαθάρισης πριν οριστικοποιήσουμε τη δήλωσή μας. Φυσικά μην ξεχάσουμε να ελέγξουμε το ποσό των δαπανών που χτίζουν το αφορολόγητο. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να οριστικοποιήσουμε την δήλωσή μας. Θα εκτυπώσουμε τα εκαθαριστικά μας. Φέτος θα είναι για τους έγκαμους 2 εκαθαριστικά, εκτός και αν κάνουν χωριστές, οπότε ο καθένας τυπώνει το δικό του εκαθαριστικό και φυσικά τις δηλώσεις με τα συμπληρωματικά της έντυπα. Αυτά σε πολύ λίγο. Θα πάμε και στα ανίσπρακτα ενίκια, τα μισθώματα μάλλον που δεν έχετε, διότι πρέπει να κάνετε μια διαδικασία πριν υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Θα τα πούμε αναλυτικά με τη Σάντρα Τιγεράγγελου. Πάμε τώρα στο Δημήτρη τον Μπούκα, γιατί έχουμε το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Με αυστηρότερο για τα επιχειρηματικά δάνεια κριτήριο, Δημήτρη. Ναι, ήταν μια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής. Ούτως ή άλλως όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αργά. Όχι μόνο χρονικά, αλλά έπρεπε να περάσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλη αυτή την περίοδο τα πάντα ήταν στον αέρα. Κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν, συνεχίζουν να το εκμεταλλεύονται. Αναφερόμαστε φυσικά στους στρατηγικούς κακοπληρώτες. Αυτή είναι και η αιτία που ήρθε το συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο σαφώς πρέπει να το πούμε ότι είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Δεν αναμένεται να δώσει ουσιαστικές λύσεις, καθώς φαίνεται ότι θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ωφελουμένων. Και γιατί το λέμε αυτό? Μία από τις βασικές του προϋποθέσεις, θα τις δούμε κιόλας, τις έχουμε ετοιμάσει, ότι στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 θα πρέπει να υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ενυπόθηκο δάνειο. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 κάποιος θα έπρεπε να είχε σταματήσει να πληρώνει. Τι γίνεται όμως αν κάποιος βρέθηκε σε οικονομική αδυναμία το επόμενο χρονικό διάστημα, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, αρχές του 2019? Για όλους αυτούς φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Ας μην πάμε όμως από την αρχή στα μειονεκτήματα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο πριν από λίγο είδαμε ότι ψηφίστηκε με ευρύτατη μάλιστα πλειοψηφία στην Βουλή, με ονομαστική ψηφοφορία. Ας ξεκινήσουμε να δούμε ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να δείξουμε τις βασικές προϋποθέσεις για να τις αναλύσουμε. Το υπόλοιπο της οφειλής του δανείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 130.000 ευρώ αναπιστωτή. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι το σύνολο των οφειλών που έχει κάποιος δανειολήπτης, αλλά αρκεί να έχει 130.000 ευρώ αναπιστωτή. Αυτό σημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να αυξηθεί το ποσό της συνολικής οφειλής. Υπολογίζονται σε αυτό το ποσό λογιστικοποιημένοι τόκοι και τυχόν έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Πάντα το κρίσιμο χρονικό σημείο είναι η υποβολή της αίτησης, και αυτό καλό είναι να το έχουν υπόψη τους οι οφειλέτες για το πότε θα επιλέξουν να καταθέσουν την αίτηση. Θα το δούμε ότι θα διαδραματίζει ρόλο αναφορικά και με τα εισοδηματικά και τα παρουσιακά τους κριτήρια, αν τυχόν υπάρχουν αλλαγές. Και το δεύτερο είναι ότι αν η οφειλή βρίσκεται σε άλλο νόμισμα, παραδείγματος χάρη για το ελβετικό φράγκο, μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για το συγκεκριμένο θέμα. Πρόσφατα υπήρξε και σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Τότε λαμβάνεται υπόψη ότι μία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά την ημερομηνία, όπως είπαμε, υποβολής της αίτησης. Το δεύτερο σημαντικότερο έχει να κάνει με την αντικειμενική αξία της κυρίας κατοικίας. Εδώ πάλι θα βάλουμε έναν αστερίσκο και θα κάνουμε μία διευκρίνηση για το αν θα είναι επιλέξιμος ο οφειλέτης. Θα δούμε την αντικειμενική αξία. Για το πώς θα αποπληρώσει την οφειλή του θα δούμε την εμπορική αξία. Αυτή ήταν η δεύτερη αλλαγή που πέρασε χθες αργά τη νύχτα.
ότι θα πρέπει να είναι περασμένη η εμπορική αξία στα βιβλία των τραπεζών και αν θέλει ο φιλέτης θα μπορεί να την αλλάξει. Θα δούμε όμως και παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό. Η αντικειμενική αξία λοιπόν της κύρας κατοικίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά κατά νότα το όριο τις 250.000 ευρώ και εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικά δάνεια τις 100.000 ευρώ, θυμίζουμε ότι όταν κατατέθηκε η τροπολογία πριν από δύο μέρες, πάλι μετά την 11η ώρα, ήταν 175.000 ευρώ. Το τρίτο το είπαμε, πολύ ουσιαστικό, αφήνει πάρα πολύ κόσμο εκτός. 31 Δεκεμβρίου του 2018 θα πρέπει να υπήρχαν οφειλές σε 90 μέρες καθυστέρηση, ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και μπαίνουμε και εκεί που ξεκινάει και η μεγάλη κουβέντα, και γιατί αναφερόμαστε σε δύο βασικούς κόφτες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τα περιουσιακά κριτήρια, όπου η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του ετούντος, της συζύγου και των τέκνων, αντιλαμβανόμαστε ότι διευρύνεται το πεδίο, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ. Και στα εισοδηματικά κριτήρια, οι καταθέσεις, ακόμα και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αλλά και πολύτιμα μέταλλα, ράβδι χρυσού, οτιδήποτε, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως με αυτά τα δύο κριτήρια έγινε μια προσπάθεια να εκτοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι εκτός από αυτούς υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που πιθανώς να μην μπορούν να πιάσουν τα συγκεκριμένα όρια για πάρα πολύ λίγο, άρα εκεί θα δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για την πλήρωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας θα εξετάζονται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ προσαυξημένες κατά 70%, άρα ο άγαμος θα πρέπει να έχει εισόδημα 12.500 ευρώ και από εκεί και πέρα ζευγάρι 21.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατη κάλυψη της 36.000 ευρώ. Εδώ παίζει ρόλο αυτό που είπαμε και στην αρχή, Σοφία, θα πρέπει να επιλέξει ο φιλέτης πότε θα καταθέσει την αίτηση για να δει αν με βάση τη φορολογική δήλωση, είπε και η κυρία Γεράγγελου ότι άνοιξαν και το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούν να κατατεθούν, αν το συμφέρει με την προηγούμενη ή να περιμένει την επόμενη χρήση. Πάμε να δούμε όμως και κάποια άλλα επιμέρους ζητήματα, όπως το κούρεμα της οφειλής, πολύ σημαντικό. Θα γίνεται μόνο αν ο λόγος υπόλοιπου οφειλής διά αξία κινήτου είναι μεγαλύτερος από 1,2 και φυσικά θα υπάρχει επιτόκιο, θα είναι Euribor συν 2%. Αυτή τη στιγμή το Euribor είναι περίπου κοντά στο 0, οπότε μιλάμε για 2%. Δεν έχει υπάρξει κάποια πρόβλεψη αν τυχόν κάποια στιγμή έρθει η οικονομική ανάπτυξη και το Euribor αυξηθεί αρκετά, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα θα υπάρχει και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 25 χρόνια επιπλέον. Ωστόσο, υπάρχει ένα πλαφόν, έχει να κάνει με την ηλικία του οφειλέτη, δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 80 έτη. Επιδότηση ενοικίου, μεγάλη κουβέντα είχε γίνει, θα υπάρξει μόνο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δεν ξέρουμε όμως τα περαιτέρω κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς αναμένονται οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις. Πάρα πολλά τα κρίσιμα ζητήματα. Βλέπουμε ότι εμφανίστηκαν και στην καρτέλα. Καταρχάς, ηλεκτρονική διαδικασία μέσω πλατφόρμας κατά τα πρότυπα του εξοδικαστικού φαίνεται ότι θα είναι έτοιμη μετά το Πάσχα, γι' αυτό και ο νόμος θα ξεκινήσει να ισχύει μετά τις 30 Απριλίου. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι θα γίνει με όλους αυτούς που πήγαν να καταθέσουν στο τέλος, δηλαδή το τελευταίο δίμηνο που δόθηκε η παράταση. Και τι γίνεται με όλες αυτές, βεβαίως. Υπήρξε διευκρίνηση λοιπόν, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Πηγαίνουν με το παλαιό καθεστώς. Διαφορετικά, ποιος ο λόγος να είχε δοθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η δίμηνη παράταση, η οποία υπενθυμίζω δόθηκε 31 Δεκεμβρίου του 2018. Υπό προϋποθέσεις, όσοι είχαν προλάβει και είχαν καταθέσει αίτηση θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα, θα δουν αν είναι επιλέξιμοι και αναλόγως αν τους συμφέρει η ρύθμιση που θα τους δώσουν θα πρέπει να παραιτηθούν από την αίτησή τους για να μην τρέχουν παράλληλα δύο διαδικασίες. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με την αξία της κατοικίας. Το αναφέραμε και πριν, αλλά έχει νόημα να σταθούμε λίγο περισσότερο. Για την επιλεξιμότητα θα βλέπουμε ποια είναι η αντικειμενική. Για την αποπληρωμή όμως της οφειλής θα λαμβάνεται υπόψη η εμπορική όπως αποτυπώνεται από τις τράπεζες. Θα δίνεται όμως δικαίωμα στον οφειλέτη να αποδείξει ότι αυτή είναι διαφορετική. Θα πρέπει να υπάρχει μια έκθεση ενός εμπειρογνώμων, πολιτικού μηχανικού, διαπιστευμένου. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει ως προς αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα υπάρχει διάσταση απόψεων. Το τέταρτο θέμα έχει να κάνει με εκείνους που είχαν καταθέσει αίτηση
με το παλαιό καθεστώς του νόμου Κατσέλη και η αίτησή τους είχε απορριφθεί λόγω δόλου. Και να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί αυτοί τώρα είναι σε μια κατάσταση που είναι εγκλωβισμένοι, γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν, Δημήτρη. Σίγουρα περίμεναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μήπως τους δινόταν η ευκαιρία να καταθέσουν εκ νέου με βάση την καινούρια διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έκαναν λόγο πως η μόνη κατηγορία που δεν θα μπορούσε να καταθέσει αίτηση είναι όσοι είχαν απορριφθεί, όσον η αίτηση είχε απορριφθεί ακριβώς λόγω δόλου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από τη στιγμή που εντάχθηκαν και τα επιχειρηματικά επαγγελματικά δάνεια, τελικά όσον η αίτηση είχε απορριφθεί ακριβώς λόγω της εμπορικής επαγγελματικής τους ιδιότητας, θα μπορούν να καταθέσουν. Είναι το νούμερο 5 των κρίσιμων ζητημάτων. Εμπορικοί επιδηματίες λοιπόν που έχουν απορριφθεί στο δικαστήριο θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ηλεκτρονικά. Το έκτο έχει να κάνει με τους μη επιλέξιμους από την πλατφόρμα ή ακόμα και αυτούς που ενώ είναι επιλέξιμοι από την πλατφόρμα δεν θα αποφασίσουν να πάρουν την πρόταση που θα τους δοθεί ηλεκτρονικά. Θα μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο με πολύ όμως συντομότερες προθεσμίες και ουσιαστικά χωρίς προστασία της κατοικίας τους. Άλλο ένα κρίσιμο θέμα το οποίο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι θα πρέπει να κινήσουν τις διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα, εντός 15 ημερών να καταθέσουν αίτηση. Μάλιστα, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές, δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρηθούν από τα κατατόπου ειρηνοδικεία, ότι θα πρέπει εντός εξαμήνου να έχουν προσδιοριστεί οι υποθέσεις τους. Υπενθυμίζω ότι και στο παρελθόν ανάλογες νόρμες είχαν δοθεί, ωστόσο βλέπουμε να υπάρχουν ακόμα και σήμερα δικάσιμοι για μετά το 2020-2021-2022. Είναι τέτοιος ο όγκος αφενός και αφετέρου η έλλειψη σε προσωπικό τόσο ειρηνοδικών όσο και γραμματέων που καθιστά δυσχερές ένα τέτοιο εγχείρημα. Το τελευταίο κρύβεται στα ψηλά γράμματα. Η μη καταβολή 9 δόσεων από το δημόσιο, καθώς είπαμε ότι θα υπάρχει επιδότηση ενοικίου, οδηγεί στο τέλος της προστασίας. Άρα μένει εκτός κάποιος. Ακριβώς. Το ίδιο θα γίνει και για τον οφειλέτη, αν δεν καταφέρει να αποπληρώσει ποσό που ισούται με 3 μηνιαίες δόσεις. Υπενθυμίζω ότι κάτι ανάλογο ισχύει και για τον εξοδικαστικό, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ελεύθερους επαγγελματίες. Και εκεί υπάρχει η ανάλογη διάταξη. Από τη στιγμή που πάρεις ρύθμιση, προβείς σε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, μπορείς να χάσεις έως 3 δόσεις. Δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενες, μπορεί να είναι και διακεκομένες. Απλά το πλαφόν είναι ο αριθμός 3. Αν χάσεις 3 δόσεις, τίθεσαι εκτός. Μία φορά θα μπορεί ο δανειολήπτης να υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα? Ναι, μία φορά θα μπορεί, οπότε και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να χρησιμοποιήσουν κάποιον ειδικό προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάθεση της αίτησης, γιατί θα είναι αρκετά και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια είπαμε, σήμερα ψηφίστε και περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το τελικό κείμενο και ποιες θα είναι και οι εξουσιοδοτικές διατάξεις που θα βγουν το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς ρυθμίζονται και πολλά επιμέρους ζητήματα. Αναμένεται να ρυθμιστούν ακόμα περισσότερα μέσω των εξουσιοδοτικών διατάξεων και εφόσον κατατεθεί αίτηση στο δικαστήριο, θα πρέπει να υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να μεταφορτώνονται κάποια εξ αυτών και στην πλατφόρμα κτλ. Εδώ θα είμαστε όμως για να τα συζητήσουμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι μεγάλη διαδικασία. Και 10.500 είναι το ετήσιο εισόδημα. Ναι, ναι. Αλλήμον, να ήταν το μηνιαίο, καταλαβαίνετε, θα ήμασταν όλοι μέσα σε αυτή την... Αν είχε μηνιαίο, νομίζω ότι δεν θα είχε και οφειλές. Αν είχε, θα χαρακτηριζόταν στρατηγικός κακοπληρωτής. Μακάρι να ήταν το μηνιαίο και να είχαμε όλοι αυτό το 12.500 μηνιαίο. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ο Νικόλαος Τσελεμεντές μας αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της μαγειρικής του αυτό το Σάββατο στα Παραπολιτικά. Μη χάσετε το 10ο τόμο «Βασικές συνταγές και μυστικά». Ανακαλύψτε όλες τις αυθεντικές συνταγές του Νικόλαου Τσελεμεντέ για τις βασικές παρασκευές, αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές του που θα απογειώσουν τη μαγειρική σας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Τώρα το φρέσκο γάλα Δέλτα σε νέα συσκευασία Eco Fresh Pack για μεγαλύτερη προστασία από το φως. Φτιάχνεται με οικολογική ευαισθησία από δέντρα που καλλιεργούνται για αυτό το σκοπό και διπλώνει εύκολα μετά τη χρήση. Φρέσκο γάλα Δέλτα. Ένα ποτήρι γεμάτο αγάπη. Για ενέργεια. Είναι ωραίο να έχεις
ένα σύμμαχο. Φυσικό μεταλλικό νερό Αύρα. Φρόντισε την Αύρα σου. Ξύπνα με Κρικρή Σούπερ Σπούν, μπανάνα, μάγκο, λιναρός, φορός, δημητριακά. Δύναμη και ενέργεια σε μια απολαυστική κουταλιά. Με το καλημέρα. Γιατί να πεις στον πειρασμό όταν υπάρχει νέα μύτα εξοχή με φρούτα του τόπου μας από τη Μακεδονία, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Νέα μύτα εξοχή. Η απόλαυση βρίσκεται στην εξοχή. Εκείνη τη στιγμή δεν θα έχεις χρόνο να ασφαλίσεις το αυτοκίνητο σου. Τώρα έχεις. Cosmoteinsurance.gr, η νέα πλατφόρμα ασφάλισης για να συγκρίνεις προτάσεις από αξιόπιστες ασφαλιστικές και να αποκτήσεις την καλύτερη ασφάλιση αυτοκινήτου και μηχανής για σένα. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Μήπως η ανάγκη για ζεστό νερό επιβαρύνει την οικογένειά σας με υψηλούς λογαριασμούς στις εταιρείες ηλεκτρισμού? Αντωνακάκη Solar Energy. Ηλιακοί θερμοσύφωνες για μια ζωή. Επωφεληθείτε άμεσα και μειώστε την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%. Ασύγκριτη ποιότητα και αισθητική. Ακούστε και συγκρίνετε. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας Αντωνακάκης σπάει όλα τα ρεκόρ ποιότητας και τιμής. Τώρα νέο μοντέλο 150 λίτρα μόνο 595 ευρώ. Αν δεν μας ξέρετε, καιρός να μας μάθετε. Φιλαδελφίας 280, Αχαρνέ. 210-2525-955. Ή στο αντωνακάκης.gr για αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Αντωνακάκης Solar Energy. Ηλιακός θερμοσύφωνας με επισμαλτωμένο δοχείο. Ανωδική προστασία από σκουριές και ηλεκτρολύσεις. Αντιψυκτικό υγρό για προστασία από τον παγετό. Ασφάλεια υπερθέρμανσης. Επισμαλτωμένη αντίσταση. Θερμοστάτη ασφαλείας. Χάλκινους συλλέκτες υψηλής απόδοσης και τζάμι ασφαλείας. Με 10 χρόνια εγγύηση. Μόνο η Αντωνακάκη Solar Energy μπορεί. Γιατί κατασκευάζει, τοποθετεί και συντηρεί ηλιακούς θερμοσύφωνες για μια ζωή. Με ελληνικά χέρια, κουράγιο και έμπνευση παρέχουμε ζεστό νερό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Αν δεν μας ξέρετε, είναι καιρός να μας μάθετε. Επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας Λεωφόρος Φιλαδελφίας 280 Αχαρνέ ή τηλεφωνήστε στο 210-2525-955 και κάντε την παραγγελία σας τώρα. Μειώστε τους λογαριασμούς σας. Η προσφορά διαρκεί για λίγες μέρες ακόμη. Apollo Parking και στη Θεσσαλονίκη. Για κάθε σας αεροπορικό ταξίδι, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας στο πιο ασφαλές μέρος. Apollo Parking. Με έμπειρο και υπεύθυνο προσωπικό. Ιδιόκτητα van για την δωρεάν μεταφορά σας προς και από το αεροδρόμιο. Αφήστε σε εμάς την ευθύνη και πάρτε εσείς τα κλειδιά. Προσφορά γνωριμίας. Μόνο 11 ευρώ το τριήμερο. Apollo Parking. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μαζί ταξιδεύουμε. Εμπράκτος. Κεντρικά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής μιλούν και καταθέτουν τις απόψεις τους χωρίς υπεκφυγές και ασάφειες στη νέα εκπομπή του Άττικα. Εμπράκτος με τους Γιάννη Μακρυγιάννη και Σωσό Χονδρογιάννη. Apollo Rent a Car. Ενοικιάστε ένα αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα από την Apollo στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ειδικές τιμές για μακροχρόνιες ενοικιάσεις. Apollo. Παράδοση, παραλαβή, όπου θέλετε. Τώρα τα γραφεία μας και στο αεροδρόμιο. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Τηλεφωνικό κέντρο 210-52-47-515. Apollo. Αυτό είναι όλο. Εδώ
συνεργαζόμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Αρκετές ερωτήσεις και για οφειλές στα ταμεία. Αρκετές ερωτήσεις και για το κτηματολόγιο. Να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό την εργατολόγο μας, την Ασπασία την Παπαθανασοπούλου. Καλησπέρα, Ασπασία μου. Καλησπέρα και από μένα. Και αρκετές ερωτήσεις βεβαίως και το θέμα των συντάξεων και το θέμα των αναδρομικών και τις κατηγορίες των συνταξιούχων οι οποίοι έχουν ένα προβάδισμα στη διεκδίκηση των αναδρομικών. Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες? Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς κατηγορίες δημιουργεί το πότε ασκήθηκαν συγκεκριμένες αγωγές. Άρα ξεκινάμε από συνταξιούχους που είχαν ενεργήσει πολύ γρήγορα και είχαν διεκδικήσει την, και είχαν προσφύγει στα δικαστήρια τέλος πάντων λόγω της αντισυνταγματικότητας πριν βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα οι περιπτώσεις αυτές των αγωγών, εφόσον γίνουν δεκτές, εφόσον δηλαδή δεν έχουν κάποιο τυπικό κόλλημα ή και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, θα πρέπει να γίνουν δεκτές για όλο το διάστημα της αναδρομικότητας. Mm-hmm. Άρα αν κάποιος έχει διεκδικήσει από το 12, θα δικαιωθεί από το 12. Και αν δεν ασκηθεί έφεση από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΑΕΠ, θα πρέπει να εκτελεστούν οι αποφάσεις κανονικά. Εάν μιλάμε για ομάδες αγωγών που έχουν κατατεθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης του ΣΤΕ, τότε η απόφαση αυτή σταματάει την αναδρομικότητα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της, δηλαδή μέχρι τις 11 Ιουνίου του 2015. Εδώ, Σοφία, θα μου επιτρέψεις να πούμε ότι η αναδρομικότητα αυτή που ορίζεται από το ΣΤΕ δεν έχει οδηγήσει σε κατάργηση της διάταξης της πενταετούς παραγραφής. Το ίδιο ισχύει και για το ελεγκτικό συνέδριο. Μάλιστα. Δεν έχει καταργηθεί η διάταξη της πενταετούς παραγραφής. Και πλέον πάντα έχει λιγανατήσει των συνταξιούχων, γιατί για τους ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους έχουμε άλλες παραγραφές. Δεν έχει καταργηθεί η διάταξη ως εκ τούτου. Άρα, αν κάποιος έχει διεκδικήσει από το 12, θα δικαιωθεί από τη διάταξη. Θα πρέπει κατά τη νομική μας κρίση να επανελεγχθεί και πάντα οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι θα πρέπει να διεκδικούν τα ποσά των χρονικών διαστημάτων που δεν έχουν παραγραφεί. Άρα, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει κάνει την αίτηση στον ΕΦΚΑ είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά μέσω της βάσης που δημιουργήθηκε, της ηλεκτρονικής βάσης που δημιουργήθηκε, μέχρι το τέλος του 2018 θα μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει τις περικοπές και τα δώρα από την 1η-1η του 2013. Βεβαίως, αν δεν δικαιωθεί και ακολουθηθεί η γραμμή της ολομέλειας του ΣΤΕ, τότε θα εκτελεστεί η απόφαση ως προς το κομμάτι αυτό και ως προς το υπόλοιπο κομμάτι θα μπορεί να ασκήσει έφεση. Αντιστοίχως μετά υπάρχουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου οι οποίοι δεν ξέρανε ότι θα αναγνωριστεί η αντισυνταγματικότητα του μισθολογίου που ισχύει από 19 Μαΐου του 2017. Μιλάμε κυρίως για τους γιατρούς που πρόσφατα μάθαμε ότι δικαιώθηκαν. Άρα αυτή η κατηγορία, εάν όσο απομακρυνόμαστε από το 2017 και έχει μεσολαβήσει διάστημα που ήταν εν ενεργεία μέσα σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει να, από το 2017 και μετά, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν και να ζητήσουν αναδρομικά τις διαφορές των αποδοχών. Μάλιστα. Καθώς και ενδεχόμενο επαναυπολογισμού της σύνταξής τους με βάση τις υπέρτερες αυτές αποδοχές. Έτσι, γιατί η σύνταξή τους υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ενιαίου μισθολογίου που ίσχυσε από το Μάιο του 2017, από τις 19 Μαΐου του 2017 και άρα είχε κρατηθεί σε ένα χαμηλότερο ύψος. Αν λοιπόν δικαιωθούν για το κομμάτι των αγωγών, θα μπορούν μετά να διεκδικήσουν και αναδρομικά τον επαναυπολογισμό στην ουσία της σύνταξής τους με βάση τις υπέρτερες αυτές τις αποδοχές. Να πούμε επίσης ότι όσοι συνταξιούχοι έχουν, μάλλον όσον η σύνταξη έχει ξεκινήσει από τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά, μιλάμε μάθει λοιπόν αυτή την ημερομηνία για τους νέους συνταξιούχους. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί κατά πόσο ο επαναυπολογισμός της σύνταξης έλαβε υπόψη την προσωπική διαφορά, αν η προσωπική διαφορά έχει υπολογιστεί ορθά και σε κάθε περίπτωση με βάση ποια στοιχεία έγινε ο επαναυπολογισμός της σύνταξης, ακόμα και αν δεν τους καταβλήθηκε αρνητική προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Εδώ, αν δεν τους μειώθηκε δηλαδή η σύνταξη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όπως ξέρουμε όλοι δεν υπάρχουν ενημερωτικά σημειώματα για τις κύριες συντάξεις. Το έχουμε δει, το λένε πολλές φορές και οι τηλεθεατές μας. Διαμαρτύρονται γιατί δεν ξέρουν το ποσό της σύνταξής τους. Άρα δεν έχουμε εικόνα του ποιες περικοπές γίνονται, πώς υπολογίστηκαν, ούτε βεβαίως έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε έγγραφο που να αφορά τον επαναυπολογισμό. Δεν έχουμε λοιπόν στοιχεία αποδοχών και χρόνου ασφάλισης. Άρα στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι με την έννοια ότι δεν έχουμε κάτι να προσβάλλουμε. Αν μου επιτρέπεις, η τελευταία κατηγορία. Και τελευταία κατηγορία και θα περάσουμε στους τηλεθεατές. Είναι οι νέοι συνταξιούχοι από τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά,
που έχει ήδη εκδοθεί η σύνταξή τους, έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση συνταξιότησής τους για τον κύριο και βασικό κορμό σύνταξής τους. Μάλιστα. Και είχαν παράλληλη διαδοχική ασφάλιση και δεν έχουν, δεν έχουν καρποθεί τα ωφέλη της καινούριας εγκυκλίου, η οποία προβλέπει αυτόν τον ευνοϊκό τρόπο διαχείρισης μιας περίπτωσης με διαδοχική ή με παράλληλη. Και αν μου επιτρέπεις μια τελευταία κατηγορία να προσθέσουμε, οι παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης δεν έχει διευκρινιστεί αν θα ενταχθούν μέσα στο πλαίσιο της προσάυξησης που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή, όταν κάποιος με τον παλιό τρόπο έβγαινε στη σύνταξη και είχε παράλληλο χρόνο ασφάλισης, δεν μπορούσε να τον αξιοποιήσει. Μάλιστα. Και έμενε στα αζήτητα. Τώρα λοιπόν, με τον νόμο Κατρούγκαλου μπορεί να τον αξιοποιήσει, απλώς δεν μας έχουν πει και δεν το γνωρίζουμε, ενώ θα έπρεπε να είναι σαφές κι αυτό, εάν και οι παλιοί συνταξιούχοι θα ενταχθούν στην κατηγορία αυτή. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω στην εμβολιακό. Έχω πάρει κάτι αναδρομικά από το ΤΑΕΠ. Μας την τρομάξατε όμως, τη φοροτεχνικό μας εμβολιακό. Τρομάξαμε και εμείς και ο κύριος Μπούκας. Ξαφνικά χάσαμε το... Σας ακούμε, κυρία Γεράγγελη, βεβαίως, κύριε Γιάννη. Εμπρός. Κύριε, τρόμαξε ο κύριος Γιάννης, εφοριακός, άντρα Γεράγγελου. Αναβαθμίστηκα. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Και τρόμαξε ο κύριος Κώστας. Για αναδρομικά πάντως άκουσα, αν θεωρητικά έχει πάρει αναδρομικά μέσα στο 2018 και αφορά τη σύνταξή του, θα πρέπει να κάνει τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη που αναλογούν τα αναδρομικά και αυτά. Και σημαντικό, γιατί αν έχουν οφειλές, πρέπει να προσέξουν. Ακριβώς, πρέπει, λοιπόν, να βάλουν... και οπωσδήποτε για να μην έχει πρόστιμο για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλει, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Δεκάτου του 2019. Αν ήταν αυτή η ερώτηση, βέβαια, του κυρίου, διαφορετικά... Να απαντήσουμε και σε αρκετές ερωτήσεις και για το κτηματολόγιο. Μας ρωτάτε για τα δωδεκάνησα, για παράδειγμα, αν έχουμε νέα παράταση. Να πούμε ότι μπορούν να μπαίνουν μέσα στο κτηματολόγιο για να βλέπουν τις περιοχές και... Ακριβώς, στη σελίδα του κτηματολογίου υπάρχει πεδίο που μπορούν να βλέπουν ποιοι νομοί, ποιες περιοχές είναι υποκτηματογράφηση και ποιες είναι και οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης στο κτηματολόγιο. Mm-hmm. Και βέβαια βγαίνουν και ανακοινώσεις για τις περιοχές που έχουν πάρει παράταση. Δύσκολη ερώτηση, Δημήτρη Μπούκα, για τους συνεπείς δανειολήπτες, αν προβλέπετε κάτι, το οποίο... Δυστυχώς και ακόμα μια φορά δεν προβλέπετε τίποτα. Είναι μεγάλος ο περίφημος ηθικός κίνδυνος για να υπάρξουν ρυθμίσεις και για αυτούς και δυστυχώς για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται πως όσοι ήταν συνεπείς αυτοί είναι που πληρώνουν κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και επειδή λέμε πότε θα δοθούν και τα αναδρομικά που δίνονται, ας πω σε πάμε Θανασοπούλου, πότε θα δοθούν και τα αναδρομικά, όλα αυτά που λέμε, κάντε αγωγές, κάντε αιτήσεις, πότε θα δοθούν και τα ποσά. Εντάξει, εκεί δεν έχουμε εικόνα. Κάθε υπόθεση, κάθε αγωγή εκδικάζεται χωριστά, ακόμα και αν αφορά πολλά άτομα. Mm-hmm. Και η εκτέλεση της απόφασης είναι κάτι που εξαρτάται και από διοικητικές διαδικασίες. Σε όσες αποφάσεις έχουμε δει τώρα, με λίγα σχετικά άτομα να έχουν γίνει δεκτές και να μην έχει ασκηθεί έφεση, έχουν εκτελεστεί άμεσα και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαιωθεί. Σάντρα Γεράγγελου, θα γυρίσω λίγο στο κτηματολόγιο να πούμε ότι πάρα πολλοί δεν έχουν δηλώσει το ακίνητό τους και τι πρέπει να προσέξουν, διότι εάν περάσουν 14 έτη θα έχουν πρόβλημα. Ακριβώς. Αν περάσουν 14 έτη από την προθεσμία που όφυλαν να υποβάλουν την αίτηση στο κτηματολόγιο, το ακίνητό τους θεωρείται αγνώστου ιδιοκτήτη και περνάει στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Φυσικά μπορούν να υποβάλουν ένσταση και να το διεκδικήσουν ξανά το ακίνητό τους. Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι μια διαδικασία και χρονοβόρα και κοστοβόρα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνουν στη σελίδα του κτηματολογίου και να ενημερώνονται για το ποιες περιοχές είναι υποκτηματογράφηση και ποιες είναι οι προθεσμίες. Γενικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία για τους κατοίκους Ελλάδος είναι 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξη του κτηματολογικού γραφείου και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Φυσικά δίνονται κάποιες παρατάσεις για τις οποίες θα πρέπει να ενημερώνονται. Σε πολύ λίγο θα δούμε και οφειλές στα ταμεία. Δημήτρη Μπούκα, είναι μία ερώτηση που μας κάνουν διότι έχουν εγκλωβιστεί κιόλας. Κάποιοι θέλουν να συνταξιοδοτηθούν, κάποιοι δεν ξέρουν πώς μπορούν να ρυθμίσουν είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Και τι ακούγεται, τι περιμένουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές, Σοφία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει πέσει θύμα των εξαγγελιών της, γιατί παρατηρείται καθίζηση στα έσοδα τόσο αναφορικά με τις
ασφαλιστικές εισφορές όσο και τα έσοδα αναφορικά με την εφορία. Έχει εξαγγελθεί ότι αναμένεται να βγει. Τώρα το πότε είναι ένα κρίσιμο θέμα. Θεωρητικά οι δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών, ειδικότερα για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων, έλεγαν ότι θα είναι έτοιμο το σχετικό πλαίσιο το Μάρτιο. Τα τελευταία νέα όμως κάνουν λόγο ότι δεν είναι έτοιμη η πλατφόρμα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, μόλις προχθές βγήκε η σχετική προκήρυξη για την εταιρεία που θα αναλάβει να στήσει τεχνικά όλο αυτό το κομμάτι, οπότε σίγουρα μιλάμε για μετά το Πάσχα. Κάτι ανάλογο φαίνεται να ισχύει και για την εφορία. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν και οι ενστάσεις των θεσμών, καθώς θεωρούν ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις θα ανατρέψουν την κουλτούρα πληρωμών που έχει καλλιεργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι της εφορίας. Σχετικά με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εκεί δεν μιλάνε για ρυθμίσεις, μιλάνε για ένα πλέγμα διατάξεων που θα έχει ως βάση τον επανυπολογισμό, γιατί όποιος αποφασίσει να ενταχθεί στο νέο σύστημα, το οποίο όπως επισημαίνουμε περιμένουμε να βγει, θα χάνει κομμάτι της σύνταξής του, γλιτώνοντας όμως ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενων ετών. Και για τα δύο αυτά θέματα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που κατατέθηκε το διάδοχο σχήμα για τον νόμο Κατσέλη και μάλιστα ψηφίστηκε, ίσως αυτό οδηγήσει να ανοιχτούν οι πόρτες και για την κατάθεση αυτών των δύο νομοσχεδίων. Ένα θα αφορά στην εφορία και το άλλο στα ασφαλιστικά ταμεία. Θα το κρατήσω τώρα αυτό, Ασπασία Παπαθανασοπούλου, και θα έρθω για να δούμε τι ισχύει τώρα. Γιατί έχουν οφειλές ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν. Κάποιοι, για παράδειγμα, στον ΟΑΕ έχουν 35.000 ευρώ, στο ΙΚΑ είναι 15.000, άρα μπορεί κάποιος να έχει 17-18.000. Τι πρέπει να κάνει, γιατί αυτό που θα πούμε ισχύει σήμερα για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι όσον αφορά τους μισθωτούς, η καταβολή της, η αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης και η καταβολή της σύνταξης χωρεί ανεξαρτήτως καταβολής εισφορών. Δηλαδή, ανεξάρτητα του αν ο εργοδότης έχει καταβάλει τις εισφορές, ο χρόνος αυτός αποτελεί χρόνο ασφάλισης και θα πρέπει να προχωρούν τα συνταξιοδοτικά θέματα χωρίς να υπάρχει εκκρεμότητα ως προς αυτό. Ως προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, ας πούμε στο ΤΣΜΕΔΕ των μηχανικών, η πρόβλεψη είναι για κράτηση ποσού μέχρι 15.000 ευρώ από τα αναδρομικά της σύνταξης, τα οποία όπως ξέρουμε είναι πολλά, γιατί το ΤΣΜΕΔΕ έχει μεγάλο φόρτο και δυστυχώς κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια βεβαίως οι υπάλληλοι, αλλά οι αποφάσεις συνταξιοδότησης αργούν πάρα πολύ να βγουν. Άρα πολύ εύκολα μαζεύεται ένα τέτοιο ποσό αναδρομικών. Και από εκεί και πέρα, ό,τι υπερβαίνει τις 15, στο παράδειγμα των 35 που είπες, πρέπει να εξοφληθεί εντός διμήνου από την ημερομηνία που λαμβάνουμε την έγγραφη ενημέρωση για την οφειλή. Εάν δεν εξοφληθεί η οφειλή εντός διμήνου, η οφειλή που υπερβαίνει το ανώτατο όριο εντός διμήνου από την ημερομηνία που παίρνουμε την, έγγραφη ενημέρωση για την οφειλή, τότε η αίτηση απορρίπτεται, μπαίνει στο αρχείο, χάνουμε όλα τα αναδρομικά και πρέπει για να ξανακινηθεί το ζήτημα να υποβληθεί εκ νέου συνταξιοδοτικό αίτημα, το οποίο θα ισχύει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τότε που υποβάλλεται. Άρα λίγο προσοχή υπάρχει. Άρα θέλει λίγο προσοχή. Στον ΟΑΕ να πούμε ότι το αντίστοιχο όριο είναι 20.000 ευρώ. Και ό,τι υπερβαίνει αυτό, όπως το παράδειγμα των 35 που έδωσε, 15, ας πούμε, θα πρέπει να εξοφληθούν. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν κάποιος επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας έχει φτάσει στο σημείο να οφείλει ποσά, πολύ περισσότερο του είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώσει αυτά τα χρήματα. Και γι' αυτό είναι πολύ περισσότερο αναγκαίο μέσα στις διατάξεις των ρυθμίσεων να μπορούν να ενταχθούν οι συνταξιούχοι με όποια πρόβλεψη υπάρχει για αντίστοιχη μείωση του ασφαλιστικού χρόνου. Θέλουν να εξηγήσουμε, λέμε για παράδειγμα θα κρατηθεί 15.000. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βγαίνει μία σύνταξη των 700 ευρώ. Μάλιστα. Άρα η οφειλή, η οποία θα. Εγώ έχω πληρώσει το υπερβάλλον ποσό, αν ήταν για παράδειγμα ήταν 20 στον ΟΑΕ, ήταν 35.000. 15 λοιπόν τις πληρώνω εγώ μέσα σε δύο μήνες και τις 15.000 θα μου τις κρατήσουν. Βγαίνει μία σύνταξη των 700 ευρώ. Γίνεται μέχρι λοιπόν μία προσαρμογή. Εδώ, σε ένα ποσό 700 ευρώ οι δόσεις θα πρέπει να είναι 40, θα μπορούν να είναι 40. Άρα θα μοιράσουμε το 15.000 ευρώ δια του 40 και τα ποσά αυτά θα κρατηθούν από τα αναδρομικά. Δεν είναι ότι κρατώνται όλα τα αναδρομικά προς απόσβεση της οφειλής. Άρα αν οι δόσεις αυτές, αν τα αναδρομικά είναι πάνω από λιγότερο από 40 μήνες, θα υπάρξουν κάποιοι μήνες που θα εισπράξουν σύνταξη. Γιατί ανησυχούν αν θα παίρνουν σύνταξη ή όχι.
Βεβαίως θα παίρνουν. Η κατηγορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, η κατηγορία λοιπόν των συνταξιούχων που εντάχθηκε σε μια προσωρινή διάταξη των 50.000, που υπήρξε δυνατότητα δηλαδή να συμψηφιστούν με τα αναδρομικά μέχρι, ποσά μέχρι 50.000 ευρώ, δόθηκε μια προσωρινή σύνταξη, η οποία κάλυπτε το μίνιμουμ ποσό των 340-380 ευρώ. Και όταν βγήκε η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, είδαμε να κατατίθενται συντάξεις ενός ευρώ. Γιατί εκεί δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Ακριβώς. Για το τι μπορεί να κρατηθεί. Είναι πραγματικό αυτό που σας λέω, είναι πραγματικό παράδειγμα. Έχει φτάσει και στη διοίκηση του ΕΦΚΑ ως περιστατικό. Και ποδησάριστο θα έλεγα. Και είδαμε συντάξεις του ενός ευρώ, να κατατίθεται ένα ευρώ. Εδώ, Σοφία, να πούμε ότι οποιαδήποτε άλλη οφειλή, όπως για παράδειγμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου που μπορεί να χρειαστώ για να βγω στη σύνταξη, συμπεριλαμβάνεται μέσα στο πλαφόν αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν και χρωστάω 24.000 ευρώ και έχω και πλασματικό και χρόνο και θέλω να αναγνωρίσω εξαγορά. Και πλασματικό χρόνο ο οποίος κοστίζει 6.000 ευρώ για παράδειγμα, τότε τα 10.000 ευρώ που υπερβαίνουν τις 20 πρέπει να εξοφληθούν εντός του διμήνου. Δεν έχω δηλαδή τη δυνατότητα να ζητήσω παρακράτηση της οφειλής της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου από τη σύνταξή μου, εάν ήδη έχει καλυφθεί αυτή η τμηματική παρακράτηση με οφειλές από εισφορές. Πολύ σημαντικό λοιπόν, άρα για να γνωρίζουν εντός διμήνου ότι πρέπει το υπερβάλλον ποσό της οφειλής να πληρωθεί. Ή εν πάση περιπτώσει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, γιατί αλλιώς η απώλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για σύνταξη, αν πότε μπορώ να πάρω. Πείτε μας. Έχω ένσημα του ΝΑΤ πριν το 83, 555. Ναι. Ναι, από το 83 και μετά δουλεύω συνέχεια και έχω 366 μεικτά. ΙΚΑ, ναι. Ναι, ΙΚΑ, ναι. Και έχω αυτή τη στιγμή έχω 7.570 βαρέα. 7.500. Σύνολο αυτή τη στιγμή μαζί με ΝΑΤ έχω 11.291. Και πόσο χρονών είστε? Είμαι τώρα 61 και 2 μήνες. Εντάξει, κοντά είστε. Επειδή δεν μπορείτε να κάνετε ευνοϊκότερη κατοχήρωση με τα βαρέα, θα μπορείτε να πάρετε πλήρη σύνταξη μόλις συμπληρώσετε τα 62 σας. Τώρα δεν μπορώ να πάρω δηλαδή σύνταξη? Δεν μπορείτε να πάρετε τώρα σύνταξη. Θα μπορούσατε να πάρετε μόνο μειωμένη αν είχατε, εφόσον είχατε 10.500 στο σύνολο και εξών 7.5 βαρέα και αυτό το είχατε συμπληρώσει μέχρι το 2013. Εσείς, αν είχα συμπληρώσει δηλαδή τα 7.5 βαρέα το 2013. Τα 7.5 τα πιάνετε σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, θα πάρετε. Και σε 5 του Γενάρη δηλαδή τα 7.5. Πλήρη σύνταξη με βαρέα σε λίγους μήνες. Α, δηλαδή το 23 του Γενάρη, δηλαδή μόλις κλείσω το 62, την παίρνω πλήρη δηλαδή. Μπορείτε έτσι να κάνετε έτσι για σύνταξη, ναι. Ναι. Μειωμένη δεν γίνεται, λέτε έτσι? Δεν υπάρχει στην κατηγορία βαρέων που είστε εσείς μειωμένοι. Δηλαδή πρέπει να είχα συμπληρώσει το 13 για να... Αν τα είχατε συμπληρώσει μέχρι και 31 Δεκάτου του 12, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για κάποιες πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να πάω 23 του Γενάρη, έτσι? Ναι. Εντάξει. Και βγαίνω με πλήρη, δηλαδή, έτσι? Να ρωτήσω μια ερώτηση. Βεβαίως. Το ΝΑΤ, ήμουν μηχανικός δόκιμος, πιάνονται βαρέα? Του ΝΑΤ πιάνονται βαρέα, αλλά έτσι κι αλλιώς η θεμελίωση που έχετε αρκείται στα 3.600 βαρέα, από τα οποία 1.000 τα τελευταία 13 χρόνια. Την προϋπόθεση αυτή την καλύπτεται, εσείς έτσι κι αλλιώς. Όταν θέλω να συμπληρώσω τα 3.600 πάνε για βαρέα, δεν είμαι, αλλιώς δεν γίνεται, έτσι? Τα έχετε συμπληρώσει όμως, αφού μου λέτε ότι έχετε 7.500 βαρέα. Ναι. Μήπως προσαυξάνεται η σύνταξη, δηλαδή? Παίρνετε, αυτό πήγα να σας πω τώρα. Λόγω του αυξημένου ασφαλίστρου, αν δηλαδή πληρώνονταν αυξημένες εισφορές, θα πάρετε μία μικρή, σαν το παλιό πριμ βαρέων, θα πάρετε μία προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης. Ναι. Και μ' ακούτε, έχω δηλαδή από το 2002 δηλαδή που μετράει η σύνταξη για να υπολογιστεί. Βγάζω 1.720 μεικτά. Ναι. Πόσο περίπου θα βγει η σύνταξη? Θα υπολογίσετε ότι με το χρόνο ασφάλισης που έχετε, έχετε έναν συντελεστή αναπλήρωσης περίπου 39-40% με το χρόνο ασφάλισης που έχετε τώρα. Μάλιστα. Και σε αυτό θα προσθέσετε για την εθνική σύνταξη που είναι 384 ευρώ. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε. Θα πιάσω το χιλιάρικο στη βασική. Για την κυρία σύνταξη είναι λίγο δύσκολο με το μεσόωρο τα 700 που μου λέτε. Όχι, βγάζω 1700. Α, 1700, με συγχωρείτε, άκουσα 700 μεσόωρο. Όχι, ναι. Είστε κοντά, είστε κοντά. Δηλαδή, θα η σύνταξη, δηλαδή, χωρίς τη βασική των 380, πόσο θα βγει η άλλη περίπου. Σας είπα ότι έχετε ένα συντελεστή αναπλήρωσης περίπου 39-40% στα εισοδήματα που είπατε, στα 1700 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό υπολογίζεται στο μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών, τις οποίες από το 2002 μέχρι το 2010 τις πολλαπλασιάζουμε με το δίκτυο τιμών καταναλωτή όπως είχε προσδιοριστεί και αυτός μετά το 2010 είναι ένα. Οπότε για το πρώτο κομμάτι των αποδοχών έχουμε μια αύξηση. Αν πάρετε αυτές που είχατε, έχετε μια κοντινή εικόνα, θα είναι κατά τη μεγαλύτερη από αυτό. Και σε αυτό βγάζουμε το μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών από το 2002 μέχρι σήμερα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις για το επίδομα στέγασης. Τελειώνει ο πρώτος που θα πληρωθούν, ο πρώτος γύρος. Ο πρώτος γύρος, ναι, γιατί δεν κλείνει τελείως η εφαρμογή. 31 Μαρτίου θα κλείσει για λίγες μέρες η εφαρμογή του επιδόματος στέγασης, προκειμένου να γίνει και η πρώτη πληρωμή, λογικά τις πρώτες μέρες του Απριλίου. Φυσικά δεν σημαίνει αυτό ότι όσοι δεν έχουν προλάβει να κάνουν αίτηση δεν μπορούν να την κάνουν μέσα στον Απρίλιο. Θα ανοίξει εκ νέου η εφαρμογή, οπότε και αυτοί μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Και μάλιστα εφόσον το δικαιούνται, θα το πάρουν και αναδρομικά από 1η-1η του 2019. Επειδή μας ρωτάτε και για τα δάνεια, το έχει εξηγήσει πολλές φορές η κυρία Γεράγγελου. Τώρα το επίδομα στέγασης είναι επίδομα ενοικίου και επίδομα δανείου. Το επίδομα δανείου σε λίγο καιρό. Δεν αφορά. Η αίτηση που κάνουμε τώρα δεν αφορά όσους πληρώνουν δόσεις δανείου. Αφορά μόνο όσους πληρώνουν ενοίκιο για κύρια κατοικία. Τίποτα άλλο. Σε λίγο καιρό που θα είναι εδώ η κυρία Γεράγγελου, θα μας τα πει αναλυτικά όλα τα κριτήρια. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ στο 900-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-888. Θα έρθουμε και στις μητέρες με ανήλικα, καθώς και στους εκπαιδευτικούς, γιατί διαβάζω αρκετές ερωτήσεις. Μας ρωτάνε κάτι, Δημήτρη. Ο πρωτοφυλέτης είναι στο νόμο Κατσέλη. Μπορεί ο εγγυητής να κάνει αίτηση σε αυτή την πλατφόρμα? Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες, ανάλογα με το αν σε ποια κατηγορία ανήκεις, αν είσαι πρωτοφυλέτης ή εγγύητης. Ωστόσο, όπως είπαμε, μόλις σήμερα ψηφίστηκε, να τον διαβάσουμε και εμείς ανατρέχοντας και στην αιτιολογική και αναμένοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις και να μπορέσουμε να απαντήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Κάνετε. Ήθελα να ενημερωθώ για το εξής. Έχω τα χρόνια μου τη συνταξιοδότηση. Μάλιστα. Αλλά έχω ένα κατάστημα τώρα. Γενικά δεν είναι καντίνα, είναι καφέ. Ναι. Το οποίο έχω 11 χρόνια δηλαδή που εργάζομαι. Το οποίο τώρα έχω 3.200 σε ένσημα. Τι κάνω τώρα σε αυτήν την περίπτωση, επειδή μου λείπουνε τα χρόνια? Πόσο χρονών είστε? Είμαι 67,5. Είμαι το 51 έκτου. Συγγνώμη. Συγκεκριμένα. Το 51 έκτου. Τον έκτο του 51. Τον έκτο του 51. Ναι. Έχετε διακόψει την επιχείρηση? Όχι, και επειδή έχει πιάσει σχεδόν πάτο σχεδόν, όχι πιάσει έκτος. Το οποίο τώρα σκέφτομαι να την πείσω, αλλά μετά μου μένουν εκεί οι κοιτάδες αυτό το θέμα. Έχετε μόνο τα 11 χρόνια αυτά? Ναι, αυτά έχω. Και ένα χρόνο που ήταν περίπου ένα μαγαζάκι που είχα με ρούχα πριν, πρώτα που είχα πρώτα εργαστεί. Λοιπόν, να πούμε, άρα ο μοναδικός φορέας ασφάλισής σας είναι ο ΑΕΕ. Είμαι μέσω ΟΓΑ είμαι, γιατί εκεί που είχα την καντίνα ήταν κάτω από 2.000 κάτοικοι, το οποίο άνοικα στο ΟΓΑ. Α, στον ΟΓΑ. Άρα η ασφάλιση των 11 ετών είναι στον ΟΓΑ. Ναι, και σύν το ένα χρόνο περίπου το ΤΕΒΕ. Τελευταίος είναι ο ΟΓΑ όμως. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το θέμα σας τώρα. Εάν διακόψετε την ασφαλιστέα ιδιότητα,
Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να πληρώνετε μόνοι σας εισφορές για να μπορέσετε να καλύψετε την, τα χρόνια που σας λείπουν για να πάρετε σύνταξη. Ναι. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι... Για την 15η ετία μιλάμε. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένετε να περάσει ο καιρός. Δεν μπορείτε να το κάνετε υποτύπων αναγνώρισης. Ο ΟΓΑ είχε κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις για αναγνώριση χρόνου που υπελείπετο μέχρι κάποιο χρονικό σημείο με τις μεταβατικές διατάξεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να δούμε αν ισχύει και σε εσάς. Να κρατήσουμε ένα τηλέφωνο της κυρίας και να ρωτήσουμε κάποια πράγματα για ημερομηνίες ακριβώς. Να δούμε αν υπάρχουν ήδη. Κάντε ό,τι είναι δυνατόν, παρακαλώ, γιατί είναι πολύ χάλια οικονομικά. Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Αφήστε, αν θέλετε, το τηλέφωνο σας. Βεβαίως, θα το κρατήσουν εμένα για να σας βοηθήσει η κυρία Παπαθανασοπούλου. Να είστε καλά, κούκλα μου. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία. Η γυναίκα μου έχει 3.400 ένσημα. Μάλιστα. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. 3.400 ένσημα. Λοιπόν, δικαιούται και άλλα 200 ένσημα από τον ΑΕΤ, από την ανεργία της. Είναι 63-64 πάει τώρα. Λοιπόν, και έχουμε κάνει αυτασφάλιση. Ναι. Μάλλον έχουμε πληρώσει ήδη τον ένα μήνα 128 τόσο ευρώ. Ναι. Τα ένσημα αυτά λογίζονται κάθε ημερομίσθια, 25 ημερομίσθια το μήνα. Την αυτασφάλιση δεν την κάνατε για να συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις? Ακριβώς, για να πάμε στα 4.500. Μάλιστα. Ο κάθε μήνας λοιπόν είναι 25 ημέρες ασφάλισης. Ο κάθε μήνας ολόκληρος που πληρώνεται είναι 25 ημέρες ασφάλισης. Γιατί κάποιος είπε κάτι να μου ότι είναι μισά τα ένσημα αυτά και τέτοια. Δεν είναι μέσω εργοσίμου. Δεν άκουσα. Δεν είναι μέσω εργοσίμου, είναι αυτασφάλιση. Αυτασφάλιση κανονική. 128 τόσο πληρώνω. Εντάξει, το 128 δεν μας λέει κάτι, δεδομένου ότι αυτό καθορίζεται με βάση τις τελευταίες της αποδοχές. Αλλά ναι. Εφόσον είναι κανονική, πέρασε είναι, από επιτροπή. Είναι μόνο για συντάξιμα. Μόνο για κλάδο σύνταξης, ναι. Πέρασε από επιτροπή. Είναι ασφαλισμένη σε μένα, στο δουλειά το δικό μου. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Ναι. Πέρασε από επιτροπή, κρίναν ότι δεν έχει ποσοστό αναπηρίας και γύρισε μετά. Ακριβώς. Άρα μιλάμε για κλασική αυτασφάλιση, είναι 25 ημέρες το μήνα. 25 ημερόμιση. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Ναι, θέλω να μου πείτε για τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου-Απριλίου, πότε θα δοθούν. Αφήστε το τηλέφωνό σας να το κοιτάξουμε τώρα στο διάλειμμα και θα σας απαντήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Σάνδρα Γεράγγελου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Είναι παντού γύρω μας. Ο χορός είναι στις εικόνες που μας μεγάλωσαν και στις γεύσεις που ήρθαν για να αγαπήσουμε. Νέα πίτα χορευτή από τη Χρυσή Ζήμη. Πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κοτόπιτα. Χρυσή Ζήμη, δεν έτυχε. Θέλετε μείωση 30% έως 60% στην κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη συσκευή παραγωγής υδρογόνου. Διοχετεύουμε μέσω της συσκευής το υδρογόνο στην πολλαπλή και δημιουργούμε το τέλειο αποτέλεσμα. Μείωση καυσίμου 30% έως 60%, σχεδόν μηδενική ρήπη, αύξηση ισχύως κινητήρα πάνω από 15%, μακροζωία του κινητήρα 70%, τέλεια καύση καυσίμου. Εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι για την περίοδο χρήσης 30 ημερών, εμείς σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-52-49-330 και αποκτήστε τη μοναδική αυτή συσκευή παραγωγής υδρογόνου μόνο με 225 ευρώ. 210-52-49-330. Απόλλο. Τέλος οι μεσάζοντες. Όλα τα προϊόντα Ακράτειας από το εργοστάσιο κυριολεκτικά στην πόρτα σας. Τώρα στο Νοικοκύρη αγοράζετε κι εσείς τα καλύτερα προϊόντα Ακράτειας σε τιμές χοντρικής, ακριβώς όπως οι επαγγελματίες. Διακριτικά, γρήγορα και υπεύθυνα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε στο νομό Αττικής, με ένα τηλεφώνημα στο 211 400 2424.
προϊόντα που θα βρείτε στο νοικοκύρι είναι υποαλλεργικά, σούπερ απορροφητικά και οι τιμές τους ασυναγώνιστες. Κέρα Πανς βρακάκια κράτειας medium, τα 84 τεμάχια, μόνο 56 ευρώ και 40 λεπτά. Large, τα 84 τεμάχια, μόνο 59 ευρώ και 70 λεπτά. ID Unisex σερβιέτα ακράτειας, τα 168 τεμάχια, μόνο 37 ευρώ και 20 λεπτά. Υποσέντονο κέρα 60x90, τα 120 τεμάχια, μόνο 30 ευρώ και 80 λεπτά. Και τώρα, η μοναδική αποκλειστικά ανδρική σερβιέτα ακράτειας Lee, τα 147 τεμάχια, μόνο 68 ευρώ και 60 λεπτά. Κάντε τώρα παραγγελία 50 ευρώ και άνω και σας χαρίζουμε τα έξοδα αποστολής. Ή επισκεφτείτε την αποθήκη μας, Φιλολάου 39α, Αθήνα. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε και από κοντά. Νικοκύρης, 211-400-2424. E-shop www.nikokiris.gr. Σε μια κοινωνία που χρειάζεται αλληλεγγύη και στήριξη, συμμετέχω, βοηθώ, προσφέρω, στηρίζω. Με τρόφιμα, με φάρμακα, με είδη καθαριότητας. Ενισχύω θελοντικά και εγώ με ό,τι μπορώ. Τα παντοπολία, τα φαρμακεία και το συσίτιο του Φάρου Ελπίδας. Για το καλό όλων μας. Μάθετε πώς μπορείτε να προσφέρετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 55 05 717. Στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ, η κινηματογραφική ομάδα Κλάσικους είχε τη χαρά να συναντήσει την Αγγελική Τουμπανάκη, η οποία παρουσίασε για δεύτερη φορά στο κοινό μαζί με τους συνεργάτες τον ξεχωριστό και πολυσύνθετο μουσικό κόσμο της. Τραγούδια και μουσικές του κόσμου με πρωτότυπες συνθέσεις στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ με βασικό όχημα τη συλλογική μουσική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και την πηγαία χαρά για μουσική. Αυτό το παιδί βιώνει μια μόνιμη κατάσταση φόβου και άγχους. Είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να αναπτύξει παρόμοια συμπεριφορά. Αργεί το επόμενο βίαιο επεισόδιο. Προστάτεψε εσένα και τα παιδιά σου. Κάλεσε τώρα στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολιτιστικό γεγονός αφιερωμένο στο έργο και τις ημέρες του Γιάννη Ρίτσου με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για το έργο του ήταν η αφορμή να ενωθούν σημαντικές ποιητικές φωνές. Σκηνοθεσία ερμηνεία Νανά Παπαδάκη. Από την κινηματογραφική ομάδα Κλάσικους, συνεντεύξεις των συντελεστών και πλάνα της παράστασης για το δημοτικό κανάλι Άττικα TV. Είναι υπέροχες, σκανδαλιάρες, μοναδικές, ατίθασες, αλλά και αγαπησιάρες. Είναι οι αδέσποτες γάτες της Ελλάδας. Ζουν δύσκολα και δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Δεν έχουν 7 ζωές, αλλά μόνο μία και αυτή πολύ δύσκολη και σύντομη. Άνοιξε την αγκαλιά σου σε μια αδέσποτη γατούλα. Επισκέψου το σωματείο της περιοχής σου ή ρίξε μια ματιά στη γειτονιά σου. Κάπου εκεί έξω κρύβονται μικροί θησαυροί που μόνο αγάπη έχουν να δώσουν. Ημέρα υιοθεσίας γάτας. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. Κυριακή 31 Μαρτίου. 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Κινηματογράφος Μελίνα Μερκούρη. Λεωφόρος Ειρήνης 50 Ηλιούπολη. www.zail.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις και θέλετε να βρούμε λύσεις και για τα καταναλωτικά σας δάνεια, γιατί αναφερθήκαμε τώρα στα στεγαστικά και πώς θα τα ρυθμίσετε. Δεν ξεχνάμε όμως και τα καταναλωτικά και τι μπορούμε να πετύχουμε, Δημήτρη Μπούκα. Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις και σε αυτό το κομμάτι. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί
Με την ψήφιση σήμερα του νέου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι δεδομένο πως κάποιες λίγες περιπτώσεις, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, θα μπορούν να διευθετηθούν. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία και οι ίδιες οι τράπεζες να ανοίξουν δρόμους, ώστε να υπάρξουν ρυθμίσεις και σε όσους δεν θα μπορούσαν να τύχουν των όποιων ευνοϊκών διατάξεων. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σου, Σοφία, για το τι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι οφειλέτες οι οποίοι επιθυμούν να ρυθμίσουν. Καλό είναι να τρέχουν κάποιες ρυθμίσεις από τις τράπεζες, ωστόσο και οι ίδιοι θα πρέπει να έχουν έτοιμο ένα πακέτο δικαιολογητικών για να ξέρουν τι έχουν να περιμένουν. Αναφερόμαστε φυσικά σε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αν τυχόν υπάρχει κάρτα ανεργίας ή όχι, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας. Φυσικά παίζει ρόλο αν υπάρχει διασύνδεση του καταναλωτικού δανείου με κάποια εμπράγματι εξασφάλιση. Υπό προϋποθέσεις θα μπορεί να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο. Αν όχι, τότε καλό είναι να προσέξουν σε κάποια τράπεζα προκειμένου να καταθέσουν μια αίτηση. Καλό είναι επίσης πάντα όλα αυτά να γίνονται γραπτώς, να έχουν λοιπόν έγχαρτες αποδείξεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε και πού θα χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουν, και αναλόγως να ξεκινήσουν μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και επιστολών με την τράπεζα για το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ίδιους. Ασπασία Παπαθανασοπούλου, πριν περάσουμε και δούμε και για τους εκπαιδευτικούς που συνταξιδοτούνται το 2019, να δούμε λίγο, γιατί στο ΕΤΑΕΠ αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις κρατήσεων για τους συνταξιούχους. Πολύ σωστά. Έχουν αναρτηθεί λοιπόν οι βεβαιώσεις, οι οποίες αναφέρονται στις μνημονιακές περικοπές που έγιναν βάσει των διατάξεων του 39-86 του 11, είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων στην επικουρική. Ο νόμος 40-24 του 11 που αφορά κάποια συγκεκριμένα ταμεία, όχι όλα τα επικουρικά, και είναι η περικοπή του 30% του υπερβαίνοντος το ποσό των 150 ευρώ. Είναι η περικοπή του 40-51 του 12 που είναι 10% για συντάξεις από 200 έως 250, από 200 έως 250 είναι 15% και από 250 και πάνω είναι 20%, από 300 ευρώ και πάνω είναι 20%. Επίσης είναι ο νόμος 40-93 του 12, ο οποίος αθρηστικά με την κύρια σύνταξη μας δίνει περικοπή 5-10-15% ανάλογα με την κλίμακα των 1.000-1.500 ή 2 και ούτω καθεξής. Και αυτές οι περικοπές έχουν σταματήσει να γίνονται στις επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουνίου του 2016, που επαναυπολογίστηκαν τα ποσά των επικουρικών, όπως ξέρουμε, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου. Για όλο το προηγούμενο διάστημα, το οποίο είναι και το διεκδικούμενο διάστημα, ακριβώς, με τις αιτήσεις και τις αγωγές που γίνονται, αναρτήθηκαν λοιπόν τα ενημερωτικά, στα οποία φαίνονται όλες οι κρατήσεις για το επίμαχο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να ελεγχθούν τα ενημερωτικά αυτά. Κατά κανόνα δεν γίνεται λάθος, διότι και οι περικοπές που γίνονταν μέσω του ίδιου συστήματος, της ενιαίας βάσης δεδομένων της ΕΔΙΚΑ, και με βάση εκεί εκαθαρίζονταν οι συντάξεις και καταβάλλονταν τα ποσά της επικουρικής. Και σε κάθε περίπτωση με αυτά θα πρέπει στο τέλος να διαπιστώσουμε αν οποιαδήποτε κίνηση έχουμε κάνει αίτηση ή αγωγή βασίζεται σε ποσά που πράγματι έχουμε στερηθεί. Μάλιστα. Επίσης, να απαντήσουμε, γιατί βλέπω και αρκετές ερωτήσεις. Λέμε για μητέρες με ανήλικα, αλλά βλέπω και τους πατεράδες με ανήλικα, τι γίνεται και γιατί είναι αυτό το άδικο σύστημα, και μας λένε να το σχολιάσουμε. Μεγαλύτερη αδικία του ασφαλιστικού για τους πατεράδες. Σωστό, έτσι είναι. Κοίταξε να δεις, Σοφία, στο δημόσιο γνωρίζουμε ότι έγινε εξίσωση ανδρών γυναικών από το 2011 και μετά. Στο 2010 βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να διεκδικηθεί δικαστικά η δικαίωση κάποιου πατέρα που έχει 25 ετία το 2010. Από εκεί και πέρα, στον ιδιωτικό τομέα, σε άλλα ταμεία που έχουν προβλέψεις για μητέρες ανηλίκων, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τους πατέρες, πράγμα το οποίο ξέρουμε. Οι πατέρες πρέπει να είναι ή χείροι ή διαζευμένοι και να έχουν οι ίδιοι την επιμέλεια των παιδιών. Επίσης για τους τρίτεκνους στο δημόσιο, εξ όσων γνωρίζουμε, έχει γίνει η εξίσωση ανδρών γυναικών, και με βάση τις διατάξεις αυτές ξέρουμε ότι υπάρχει αδικία. Δεν έχει γίνει δεκτό αυτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχει αντίστοιχη απόφαση νομολογίας, η οποία στην αρχή δικαίωσε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας πατέρα που προήρχεται από το Ταμείο Νομικών. Μάλιστα. Εν συνεχεία όμως η νομολογία αυτή ανετράπη και κρίθηκε ότι δεν υπάρχει αντισυνταγματικότητα
στην πρόβλεψη για διαχωρισμό μεταξύ μητέρας και πατέρα σε σχέση με τα συνταξιοδότηση, σε συνάρτηση πάντα με τον ανήλικο τέκνο. Ο κύριος Ιάκωβος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με το πτυματολόγιο. Μπορεί να μου απαντήσετε σε κάτι? Πείτε μας. Δεν έχουμε την κυρία Γεράγγελου κοντά μας. Θα απαντήσουμε. Πείτε μας. Ναι. Ακούστε. Έχω δύο διαμερίσματα τα οποία προήλθαν από μια εταιρεία που είχα μαζί με τη μητέρα μου. Πέθανε η μητέρα μου. Κάναμε όλη τη διαδικασία, πληρώσαμε την εφορία όλο. Ναι. Το 8 έκανα το πτυματολόγιο την δήλωση. Ωραία. Έβαλα τα συμβόλαια που προήλθαν από το ποσοστό της μητέρας μου. Ακριβώς. Και έβαλα και το εργολαβικό που ήμουν εγώ ο κατασκευαστής πολυκατοικίας και τη μεταφορά χιλιοστών που τα πήρα και τα υπέβαλα. Ήρθε λοιπόν το πτυματολόγιο και μου λέει αυτή τη στιγμή ότι είναι το 50% σε εσάς, το άλλο είναι άγνωστο. Και είμαι ο ίδιος κατασκευαστής. Αγνώστου ιδιοκτήτη σας λέει λοιπόν. Ναι. Το υπόλοιπο... Την έφτιαξα με τη σύσταση οριζοντίου και ιδιοκτησίας και όλα αυτά. Έχουν πληρωθεί όλα. Μπορείτε να με βοηθήσετε σε κάτι? Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα εσείς μπορείτε να πάτε στη ΒΕΙΚΟ 137 που έχει ανοίξει το γραφείο για να πάτε ακριβώς να ζητήσετε πού υπάρχει το πρόβλημα και να σας βοηθήσω στο τι πρέπει να κάνετε. Διότι έτσι όπως μας τα λέτε... Ένα τηλέφωνο μπορεί να μου δώσετε? Αν θέλετε αφήστε το τηλέφωνο σας, δεν θυμάμαι απ' έξω το τηλέφωνο. Είναι ΒΕΙΚΟ 137 αν δεν κάνω λάθος. Αφήστε όμως αν θέλετε να το βρω και να σας απαντήσω ή θα το απαντήσω και στον αέρα σε πολύ λίγο. ΒΕΙΚΟ 137, Βεβαίως, ΒΕΙΚΟ 137. Είναι θα το κλείσω εγώ το τηλέφωνο. Εσείς θα το κρατήσουν οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες στο control και στο τέλος της εκπομπής θα το δούμε ή θα το απαντήσουμε και στον αέρα σε πολύ λίγο να το βρω στα διαδίκτυα. Θα απαντήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να απαντήσουμε και στον τηλεθεατή που μας κάλεσε πριν για τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου-Απριλίου. Να πούμε ότι η πληρωμή θα γίνει λίγο πριν το Πάσχα από τον ΟΠΕΚΑ. Και να καλησπερίσουμε την κυρία Ανθούλα. Ναι, ναι. Σας ακούμε. Με ακούτε? Έχω ασφαλιστεί, ναι, το 7, το ΟΓΑ. Είμαι βέβαια 73 τόσο. Και τότε με είχαν σταματήσει, ναι, μου είχαν απορρίψει και μετά μου έστειλε να πληρώσω 5.800 γιατί είχα περάσει σε δικαστήριο. Κερδίσατε κάποιο δικαστήριο ως προς την υπαγωγή σας στην ασφάλιση? Ναι, και μετά έκανα επιμήκυνση εγώ. Ναι. Έκανα επιμήκυνση όταν με απέρριψαν, όταν είπαν ότι με απερρίπτουν, ξέρω εγώ, έκανα επιμήκυνση. Ναι. Και πλήρωσα, δεν πλήρωσα αμέσως, λέω, περίμενα. Και μου στείλανε πριν ένα χρόνο κάπου να πληρώσω 5.800, πριν δύο χρόνια. Να πληρώσω 5.800, τα πλήρωσα και μετά κάθε μήνα. Τελείωσα βέβαια, κάπου 8-9 πόσα πλήρωσα. Και έχω τώρα, τα έχω καταθέσει τα χαρτιά μου, πέρασα από δικαστήριο, από το πέρσι το Μάρτιο. Και δεν, ναι, με έχουν ειδοποιήσει, ούτε σηκώνε τηλέφωνο το ΟΓΑ, τίποτε. Ούτε έχουν βγάλει προσωρινή. Εσείς έχετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις? Έχετε δηλαδή συνολικά... Okay. Ναι. Ωραία. Και πού καταθέσατε τα χαρτιά στον ανταποκριτή και διαβιβάστηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες? Έχουν κατατεθεί στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Ο ανταποκριτής θα έστειλε στην Πάτρα. Πρέπει να κάνετε μια επαφή πηγαίνοντας από εκεί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε τηλεφωνικά να εξυπηρετηθείτε, γιατί και οι υπάλληλοι έχουν πάρα πολύ φόρτο και δεν είναι εύκολο να απαντάνε. Ναι, να απαντάνε και σε τηλέφωνα. Εγώ θα σας πρότεινα μια αυτοπρόσωπη επίσκεψη ή κάποιον εξουσιοδοτήστε να πάει να το δει, για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε ως προς την πορεία του αιτήματος. Πάει ένας χρόνος όμως, λέτε θα. Να πάτε. Πολύ περισσότερο που έχει περάσει ένας χρόνος. Να πάτε να το δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να απαντήσουμε και στον τηλεθεατή μας, γιατί το ψάχνουμε εδώ μέσω διαδικτύου που μας συζήτησε τα τηλέφωνα για το κτηματολόγιο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ 210-65-05-600 είναι το τηλέφωνο που μπορεί να πάρει και να κάνει την εξής ερώτηση. Είναι στην ΒΕΙΚΟ 137. Ο επόμενος τηλεθεατής, ο κύριος Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι παλιός συνταξιούχος του 1900. 98. Μάλιστα.
Είχα 5.830 δέσμα του ΙΚΑ και 6.300. Ένα από τα ταμείων εμπόρων, το ΑΕΒ. Ναι, ναι. Είδα όμως ότι το ΙΚΑ μου έχει βάλει πολύ χαμηλή σύνταξη, 53 ευρώ με 5.830 δέσμα. Θέλω να ρωτήσω, γιατί μου είπαν δύο συνάδελφοι που ήταν όμως στο ΤΕΒΕ, μου είπαν άντε να κάνεις μια αίτηση να σου ξαναψάξουμε. Να κάνετε ένσταση. Τα ένσημα. Η απόφαση της εξοδότησής σας έχει βγει πριν πολλά χρόνια, είπατε. Αυτοί πήραν και μου λένε και περιμένω τώρα να δω θα πάρω τίποτα ή λόγω παλαιότητας θα την απορρίψω την αίτηση. Η απόφαση της εξοδότησής σας είπατε ότι έχει βγει πριν πολλά χρόνια. Το 1998. Και κάνατε αίτηση αναθεώρησης, τι κάνατε. Είχα κάνει και στην αρχή, αλλά δεν είχα μία απάντηση από το ΕΚΑ. Δύο αιτήσεις είχα κάνει και δεν είχα καμία απάντηση. Και είδα δύο φίλους, οι οποίοι είναι γραμμένοι στο ΤΕΒΕ και κάνανε την αίτηση αυτή σε κάποιον και μάλιστα, ακούστε λοιπόν τι μπορεί να κάνει. Εάν 1.800 και όλες πήρε 10.000 και μου είπα να κάνω και εγώ αίτηση. Πήγα, βρήκα τον κύριο αυτόν που είχαν βάλει οι άνθρωποι αυτοί, αλλά έκανα την αίτηση. Δεν ξέρω, θα βγει τίποτα, επίσης πολύ καιρό. Εάν αυτό που έχετε υποβάλει το θεωρήσουν αίτηση, θα απαντήσουν ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν. Αν όμως απαντήσουν αρνητικά, έχετε δικαίωμα κατά αυτής της απόφασης να κάνετε ένσταση. Εάν αυτό που έχετε υποβάλει το θεωρήσουν ένσταση, θα το βάλουν να εκδικαστεί από την αρμόδια τοπική διοικητική επιτροπή, που είναι κάποιοι ανώτεροι υπάλληλοι και εξετάζουν τα θέματα των ενστάσεων. Και το πρώτο πράγμα που θα συζητηθεί πριν μπουν στην ουσία θα είναι το εκπρόθεσμο. Αν το θεωρήσουν ένσταση, σίγουρα είναι εκπρόθεσμοι. Όταν εσείς λοιπόν θα πάτε στην Επιτροπή για να υπερασπιστείτε την ένστασή σας, θα πρέπει να πείτε ότι δεν γνώριζα ότι είχα αυτή τη δυνατότητα, ότι το έμαθα πάρα πολλά χρόνια αργότερα και γι' αυτό το έκανα τώρα. Άμεσα μόλις το έμαθα προέβαινε στις σχετικές ενέργειες και παρακαλώ να εξαντλήσετε την επίοικιά σας. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι άλλο ως προς το εκπρόθεσμο, γιατί πραγματικά είναι εκπρόθεσμη ένσταση. Ναι, το αν θα συγχωρέσουν το εκπρόθεσμο ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα της Επιτροπής. Αν το συγχωρέσουν το εκπρόθεσμο, τότε θα μπουν και στην ουσία. Αν δεν το συγχωρέσουν, τότε δεν θα εξετάσουν την ουσία. Θα το απορρίψουν για το λόγο αυτό και θα σκεφτείτε εσείς αν θέλετε να προχωρήσετε περαιτέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος τηλεθεατής μας είναι ο κύριος Βιτάλης. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Ναι, εγώ λοιπόν έπαιρνα μία σύνταξη και παίρνω δηλαδή ακόμα από το τάποτε. Βγήκα το 2005 στη σύνταξη. Μάλιστα. Μετά από πολλές περικοπές, τέλος πάντων, έπαιρνα 1.047 ευρώ το μήνα. Παράλληλα όμως είχα και τον ΟΑΕ και είχα κλείσει 16 χρόνια στον ΟΑΕ και μου βγήκε και από εκεί μια σύνταξη 505 ευρώ. Στο τέλος λοιπόν, μετά από 2 χρόνια που μου δώσανε τα καθυστερούμενα όλα, μου είπαν θα παίρνω 505 ευρώ και τώρα μου βάζουν 383. Ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο. Τώρα τι εννοείται, από 1ο-1ο του 19. Ναι, ο 1ο-1ο του 19. Ενώ μου γράφει η σύνολη εθνική καταποδοτική σύνταξη 505 ευρώ, στο τέλος τώρα στο λογαριασμό μας στην τράπεζα παίρνει 383 ευρώ. Με τον επαναυπολογισμό, η εθνική καταβάλλεται μία φορά. Απλώς να σας ρωτήσω λίγο το εξής. Στην κύρια σύνταξη του ΤΑΠΟΤΕ έχετε δει και εκεί μείωση. Με ακούτε? Τώρα σας ακούω. Στην κύρια σύνταξη του ΤΑΠΟΤΕ έχετε δει μείωση? Ναι, είδα και εκεί 62 ευρώ. Μείωση. Ναι, ναι. Από 1.047 τώρα μου δίνει 1.85. Ναι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μία αίτηση στο ταμείο σας, να ζητήσετε στοιχεία και στο ΤΑΠΟΤΕ και στον ΟΕ, από που είναι η δεύτερη σύνταξη, να ζητήσετε τα στοιχεία με βάση τα οποία επαναυπολογίστηκε η σύνταξή σας. Γιατί αυτή τη στιγμή, ελλείψη και των αντίστοιχων ενημερωτικών, δεν μπορούμε να δούμε πού οφείλονται οι διαφορές αυτές. Και εγώ μπαίνω μέσα να δω τη διαφορά από τα καθαριστικά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν ενημερωτικά. Δεν υπάρχουν τώρα για να τα δείτε. Άρα πρέπει να πάω στο ταμείο μου και να ρωτήσω. Να πάτε στο ταμείο σας
Τώρα προφορικά δεν ξέρω αν θα εξυπηρετηθείτε. Σε κάθε περίπτωση όμως να υποβάλλετε ένα γραπτό αίτημα. Με βάση ποια στοιχεία υπολογίστηκε το ποσό της σύνταξης που μου καταβάλλεται από 1ης πρώτου. Δεδομένου ότι είναι χαμηλότερο από αυτό που ελάμβανα. Και στις δύο συντάξεις. Και στις δύο συντάξεις δεν είναι χαμηλότερο. Και στις δύο, ναι. Και στις δύο θα το κάνετε, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στον κύριο Δημήτρη, μας ρωτάτε, επειδή το είπε και πριν, όπως είναι και το νέο πλαίσιο προστασίας που μας εξήγησε ο κύριος Μπούκας. Σε περίπτωση λοιπόν που απορρίφθηκε η αίτησή μου λόγω δόλου, η μόνη λύση που έχω είναι να διαπραγματευτώ με την τράπεζα. Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Πολλοί ανέμεναν ότι ίσως θα δινόταν η ευκαιρία να καταθέσουν αίτηση με το νέο πλαίσιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Δυστυχώς για αυτούς βλέπουμε ότι η μόνη κατηγορία που δεν μπορεί να καταθέσει αίτηση είναι όσων η αίτησή τους έχει απορριφθεί λόγω δόλου. Ακόμα και οι έμποροι, όσοι είχαν πτωχευτική εμπορική ιδιότητα, μπορούν να καταθέσουν. Γι' αυτό εξάλλου εντάχθηκαν και τα επιχειρηματικά επαγγελματικά δάνεια. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μια εξυπηρέτηση, μια πληροφορία, νομίζετε. Μάλιστα. Μ' ακούτε. Ναι. Είμαι συνταξιούχος από το 2011. Από το 2011 είστε συνταξιούχος. Από το 2011, από το δημόσιο. Από το δημόσιο, μάλιστα. Πέρασα από μια επιτροπή στην ΑΣΥΕ. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Την ΑΣΥΕ, ναι. Την ξέρετε, αλλά ήταν στην κύριο Επιτροπή Αεροπορίας. Ναι. Και με βγαλέμε ένα εμπειρία περίπου 1%. Ναι. Από εκεί στο τηλεογράφουλο και η φόρο ζωή και είναι απαραίτητη όλο το 24ο συνοδό. Δεν σας κατάλαβα, ζητώ συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε. Στο τέλος είναι μια παράγραφο που λέει ότι αυτή η απόφαση και η φόρο ζωή είναι απαραίτητη η χρήση συνοδού. Ναι. Και ρωτώ το εξής, υπάρχει κανένα τρόπο για να πάρω κανένα επίδομα συνοδού? Εσείς έχετε βγει σε σύνταξη ανικανότητας από το δημόσιο ή σε σύνταξη γύρατος? Καλογικά. Εφόσον είστε σε σύνταξη γύρατος, δεν υπάρχει πρόβλεψη για επίδομα ανικανότητας στο δημόσιο. Όχι το δημόσιο, λέω, γιατί που γράφει διαβόσεις. Μπορείτε να κάνετε αίτηση στην πρόνοια, η οποία υπό προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια καταβάλει κάποια προνοιακά επιδόματα. Πρέπει να το δείτε μέσω πρόνοιας όμως. Στο δημόσιο δεν μπορείτε να διεκδικήσετε κάτι. Μάλιστα. Μόνο την πρόνοια ηλικία. Ναι, εκείνο το εξετάσετε. Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο, ξέρετε, για τα φάρμακα τα οποία παίρνω, έχω καμία έκπτωση βάσει αυτό. Βάσει του ποσοστού. Ναι. Δεν προβλέπετε κάτι αυτή τη στιγμή διαφορετικό για εσάς? Αυτό το χειρό δεν ξέρω, εγώ το δεν μιλάει για φάρμακα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Και να δούμε, μου ήρθε διαταγή πληρωμής, τι πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα. Το έχουμε πει, ποια είναι τα μέτρα άμυνας από εδώ και πέρα. Από τη στιγμή που έλαβε γνώση της διαταγής πληρωμής, έχει 15 εργάσιμες μέρες προκειμένου να ασκήσει ανακοπή. Δεν πρέπει να χάσει την συγκεκριμένη προθεσμία. Οπότε, το συντομότερο δυνατό σε κάποιο δικηγόρο, προκειμένου να δουν μαζί την διαταγή πληρωμής, όλα τα σχετικά έγγραφα, όσα αναφέρονται στη διαταγή πληρωμής, προφανώς το λόγο για τον οποίο βγήκε, αν είναι κάποια δανειακή σύμβαση κτλ. Και εξ αυτών να βρουν τους λόγους ανακοπής προκειμένου να καταφέρει εμπρόθεσμα να την ασκήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 και 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
Σταυρό του Νότου Κλαμπ, η κινηματογραφική ομάδα Κλάσικους είχε τη χαρά να συναντήσει την Αγγελική Τουμπανάκη, η οποία παρουσίασε για δεύτερη φορά στο κοινό μαζί με τους συνεργάτες τον ξεχωριστό και πολυσύνθετο μουσικό κόσμο της. Πολυφωνικά τραγούδια και μουσικές του κόσμου με πρωτότυπες συνθέσεις στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ με βασικό όχημα τη συλλογική μουσική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και την πηγαία χαρά για μουσική. Απόψεις τους, χωρίς υπεκφυγές και ασάφειες, στη νέα εκπομπή του Άττικα. Εμπράκτος, με τους Γιάννη Μακρυγιάννη και Σωσό Χονδρογιάννη. Ένα πολιτιστικό γεγονός αφιερωμένο στο έργο και τις ημέρες του Γιάννη Ρίτσου, με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για το έργο του ήταν η αφορμή να ενωθούν σημαντικές ποιητικές φωνές. Σκηνοθεσία ερμηνεία Νανά Παπαδάκη. Από την κινηματογραφική ομάδα Κλάσικους, συνεντεύξεις των συντελεστών και πλάνα της παράστασης για το Δημοτικό Κανάλι Άττικα TV.